Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Στέργιο, τι γίνεται? Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομαδούλα στο παρεάκι. Καλό μήνα, όχι. Έχουμε όχι καλό Αύγουστο. Μήνα. Αλλά εντάξει, μπορεί να το πει γιατί. Καλό μήνα, ναι. Παρασκευή μία δεν ήταν. Τι ήταν Παρασκευή? Όχι, δύο ήταν Παρασκευή. Εντάξει, α πούμε, καλό δεν μήνα, ρε παιδιά. Πες και ένα καλό μήνα. Α το πούμε. Μην πει, μην λέμε αυτή τη βλακία το καλό χειμώνα και τέτοια. Δεν το έχω πει ποτέ. Ρε, σήμερα δεν επέστρεφε ο Μάριο. Μασλαμά. Δεν έχω ιδέα. Πόσε εβδομάδε έχει, ρε Στέργιο? Μα όχι, τώρα σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να επιστρέψει. Πόσε εβδομάδε άδεια? Δεν παρακολουθώ τις διακοπές του Μάριου. Συγγνώμη. Πρέπει να είναι 3-4 εβδομάδες. Και 5 να είναι, και 8 να είναι. Δεν με απασχολεί. Κουβέντα να γίνεται, ρε Στέργιο. Όχι, είμαι πάντα ειλικρινής, αγάπη μαζί σου. Αμάμπια δηλαδή. Λοιπόν, ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24, το πρώτο της εβδομάδας. Θα προλάβουμε, πιστεύω, να πούμε τίποτα ή θα. Θα προλάβουμε, μια χαρά. Θα βγουν όλα όπως πρέπει. Την κλήρωση του τον playoff του Champions League. Δεν θα ακούσουμε ζωντανά όμως, γιατί θα ακούσουμε Μπέλ Φερέιρα. Θα είμαστε συντονισμένοι, θα διακόψουμε τον Αμπέλ Φερέιρα για 20 δευτερόλεπτα. Δεν να σε ενημερώσουμε. Θα το πούμε μετά. Όχι, εκείνη την ώρα το πούμε. Όχι, θα πούμε μετά. Το να χαθεί μια τάκα, μια φράση δεν όχι, πειράζει. Όχι, μπορεί και τη στιγμή να πει κάτι τόσο σοβαρό και να χαθεί. Ωραία. Θα το πάρω πάνω μου και θα ενημερώσω λοιπόν τον κόσμο την ώρα που θα βγει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ ή η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ στα play-off του Champions League. Μία η ώρα ξεκινάει η κλήρωση. Φαντάζομαι με τα αρχικά σάλια εκείνου του τύπου που πάντα βγάζει Άγιαξ. Κατά τις 1 και 10 θα ξεκινήσει η διαδικασία. 2,5 είναι του Europa. 1 και 4 θα έχουμε τον αντίπαλο, τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στα play-off του Champions League. Εκεί που ελπίζουμε ότι θα είναι ο δικέφαλος. Και 2,5 ώρα υπάρχει και η κλήρωση του Europa League, όπου και εκεί θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άγιαξ. Αυτός μεταξύ με την UEFA τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν το καταλάβει ποτέ. Που γίνονται κλήρωση πριν. Ναι, να μην περιμένει η UEFA να τελειώσουν οι φάσεις και να κάνει την κλήρωση. Πραγματικά δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα. Έλα, ξέρεις, καμία όμως. Αντίπαλο, καλό. Όχι. Δεν έχει καμία λογική. Τώρα στο μυαλό σου από πριν, μια χαρά είναι. Δηλαδή να μπει ο ΠΑΟΚ στα play-off μαζί με τον Άγιαξ, πάει και έρχεται. Και στο Europa League και να μπει ο ΠΑΟΚ και ο Άγιαξ και οι ομάδες που μπορεί να περάσουν και να αποκλειστούν, ένα μπάχαλο, δεν ξέρω τι εξυπηρετεί. Αν ήμουν αγάπη πρόεδρος του UEFA, δεν το έκανα ποτέ. Γι' αυτό και τόσα χρόνια, 50 χρόνια, περιμένανε να τελειώσουν Τρίτη Τετάρτη το Champions League, Πέμπτη το Europa League και κάναν Παρασκευή μια πολύ ωραία κλήρωση. Ναι. Για πες λίγο να δούμε πιθανούς αντιπάλους. Γιατί εννοείται πως υπάρχει θέμα στο ΠΑΟΚ 24 τώρα το πρωί. Ναι. Η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ στο Champions League είναι η Σλάβια Πράγας, του Μίρολαβ Στοχ, πρωταθλητές Τσεχίας, οι Young Boys, πρωταθλητές Ελβετίας και ένας εκ των Αποέλ Καραμπάχ, Ρόζεμπουργκ Μάριμπορ. Δεν έχω εικόνα για Ρόζεμπουργκ και Μάριμπορ, αν υπάρχει κάποιο φοβορή. Νομίζω ισορροπημένο είναι και το ζευγάρι του Αποέλ με την Καραμπάχ, αν και οι Κύπροι νομίζω ότι έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Αυτή είναι η αντίπαλη του ΠΑΟΚ πιθανή στα play-off του Champions League. Και στο Europa? Στο Europa League είναι η Σουτζιέσκα από το Μαυροβούνιο με την Λίνκφιλντ από την Βόρεια Ιρλανδία, το ένα ζευγάρι. Η Βουλγάρικη Λουντογκόρετς, μόνιμοι πρωταθλητές Βουλγαρίας, με τους The New Saints από την Ουαλία. Η Σαράγεβο με την Πάτε Μπορίσοφ, άλλο ζευγάρι. Αστάνα Βαλέτα. Αστάνα δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση η Βαλέτα από τη Μάλτα να βρεθεί στα play-off του Europa League. Και Σλόβαν Μπρατισλάβας με Ντάνταλκ. Λογικά η Σλόβαν. Ναι. Έτσι έχει ο χάρτης. Μία η ώρα είναι το Champions League. Θα είμαστε συντονισμένοι. 2,5 του Europa League. Ευχόμαστε στον Άγιαξ να είναι σε αυτή την κλήρωση. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Έαντας με καμιά από τις 10 πιθανές ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Με κλειστά μάτια της περνάει. Θα κάνει πλάκα τώρα με την Λίνκφιλντ και με την Μπάτε Μπόρισοφ και με την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Τίποτα, με κλειστά μάτια. Και είναι μια καλή ευκαιρία για τον Άγιαξ να πάρει το Europa League. Ναι. Δεν θα συναγωρθεί κανένας. Ναι, ναι. Άλλωστε έχει συμπάθειες νομίζω στην Ελλάδα ο Έαντας. Παντού έχει συμπάθειες, αριστερή και σε όλη την Ευρώπη. Ο γιος Παναγιωτής τι κάνει τους 12. Δεν μπορεί να έρθει να το πάρει σε ρί. Μόλις μπήκε. Δεν ξέρω πού είναι να το πάρει σε ρί το παιδί. Λοιπόν, αυτά από εμάς ακολουθεί από τις 2 μέχρι τις 5. Όρεξη για δουλειά, ναι, υπάρχει. Όρεξη για δουλειά, Στέργιο. Και όλα καλά. Με υπάρχει όρεξη για δουλειά, όλα γίνονται. Αυτά για την κλήρωση. Περισσότερα μετά τη μία. Μία η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Αμπέλ Φερέιρα. Θα συνδεθούμε απευθείας με την Τούμπα. Το απόγευμα ακολουθούν οι Ολλανδοί. 7 η συνέντευξη τύπου, 7,5 προπόνηση στην Τούμπα. Ναι. Θα τα μεταφέρουμε και από εκεί όλα. Θα είναι η Ελένη Μπούντου στην Τούμπα για οτιδήποτε συμβεί γύρω-γύρω πριν και μετά τη συνέντευξη. Η Αγάπη θα είναι στη συνέντευξη του Άγιαξ, συνέντευξη τύπου.
Έχει παντού ανθρώπους στο ΠΑΟΚ 24, θα σε ενημερώνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και το βράδυ είναι η ταινία, αγάπη. Τι φάγατε? Ναι, ρε, εσύ, και την περίμενα πώς και πώς το βράδυ. Ήταν και η βάρδιά μου, λέω. 18 θέματα για την ταινία ανεβάσετε σε δύο μέρες. Εκεί στο ΠΑΟΚ 24. Ρε, ξεκινάω τη βάρδια. Βάζω θέμα ότι σε μία ώρα είναι η προβολή της ταινίας και όλα αυτά. Μετά από κάνα 4-20 λεπτό. Αύριο. Μόνο που δεν γράψατε τι να φάτε και τι να πιείτε στην ταινία. Ένα θέμα. Εγώ είπα ετοιμαστείτε. Βάλτε και δύο συνταγές εκεί. Μεγάλη επιτυχία, μεγάλη. Δεν ξέρει συνταγές, σου φαίνουν αυτά. Όπως είπε πολύ σωστά ο Παναγιώτης Αρωνιάδης, πάω και είσαι. Ναι. Το περίεργο θα να γίνουν όλα εύκολα έτσι. Δεν έγινε, οκ, okay, σήμερα το βράδυ σε 9. Ναι. Καλύτερα, ρε, Δευτέρα. Τι θα κάνει τέσσερα βράδυ. Καλύτερα, λε. Ναι. Ενώ Κυριακή πολλοί επέστρεφαν, ήταν στο δρόμο από Χαλκιδική. Πού να είναι 9 η ώρα σπίτι, ρε, εσύ. Εγώ, άμα δεν είχα βάρδια, δεν θα ήμουν σπίτι. Οπότε, μάλιστα. Δευτέρα, μια χαρά. Βολεύει σήμερα. Καλή τηλεθέαση. Ετοιμάζω να κλάψω. Ανεβάστε ακόμη 50 θέματα. Μπασχύνε. Εγώ σήμερα δεν έχω βάρδια, δεν θα γράψω κάτι. Δεν ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, ο Άγιαξ ταξιδεύει τώρα που μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Ναι, έχουμε βάρδια. Ο Τεν Χακ πήρε όλους τους προσφέρειες ουσιαστικά. Για να σου πω την αλήθεια, αγάπη, δεν κατάλαβα καλά για το αν ο Νέρες και ο Αλβάρες θα είναι στην Τούμπα ή όχι. Νομίζω λίγο παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του. Τι εννοείς? Πριν το μάτς με τη Φύτεσε, αναφέρθηκε μόνο για τη Φύτεσε, έχω ναι. την εντύπωση. Όχι, είχε βάλει μέσα και ΠΑΟΚ. Ναι. Μάλλον τέλος... κάτι. Ή μπορεί να του πήρε απλά όλους να είναι μαζί. Ρε. Γιατί το. Παίζει και αυτό. Είχε πει και για τα δύο παιχνίδια. Γιατί πάλι σε μένα είχε τύχει. Το θυμάμαι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οι 23 παίκτες του Άγιαξ, Μπρούνο Βαρέλα και ο Νάνα. Κοτάρσκι, Σουρς, Φέλτμαν, Αλβάρες, Πιερί, Μαζραούι, Μαγκαλάν, Μπλιντ, Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του φέτος στο παιχνίδι με τη Φύτεσε. Μπρουκ, Μάριν, Ζίγε, Γουάιτ, Νέρες, Κούντελαρ, Τάντιτς, Πρόμες, Ντόλμπερκ, Έκελμπαπ και Ντεστ, 23 παίκτες του Άγιαξ. Λίγο πολύ ξέρουμε τι να περιμένουμε, έχω την εντύπωση. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Νέρες, ούτε ο Αλβάρες θα είναι στη 18άδα ή και αν είναι θα είναι στον πάγκο σίγουρα. Πάνω κάτω οι 11 του Άγιαξ που αγωνίστηκαν με τη Φύτεσε και μας στέρισαν ένα ακόμα ταμείο, δηλαδή κοντεύω να σκάσω, αλήθεια σου μιλάω. Ρε εσύ, πάνω, άστο, πάνω ρε, που πήγα να ξεχάσω τα αρκετά χρήματα που θα έπαιρνα ναι. αν κέρδιζε τον Παναθηναϊκό Άγιαξ, το φιλικό ναι. εκείνο. Το βάζεις και προχθές. Παίζω, αγάπη, μια σούπερ πεντάδα, σούπερ όμως, άστο. Και το πέμπτο μάτς είναι η Φύτεσε με τον Άγιαξ, το οποίο παίζω διπλό. Βάλει. Διπλό. Δηλαδή αυτό... παίζουμε άσο χιτ Βέντε Αιτχόφεν που έληξε 1-1 ναι. σε κακό χαλί η Αιτχόφεν και άλλα τρία παιχνίδια τα οποία τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι, έχω πάθει ένα blackout και πέφτουμε πάνω στον Άγιαξ. Δεύτερη συνεχόμενη φορά. Αφού εσύ είχε χθες ένα δημοσιεύματα στην Ολλανδία που λένε αυτοί ότι ο Άγιαξ πάντα πρώτος αγωνιστικός έχει θέμα, ρε φίλε. Μην τον παίζεις και εσύ, ρε. Άστο. Να υποβιβαστεί. Και να αλλάξει αφημί. Να ψάξει ένα αφημί εκεί να πάρει και να μην τη κατηγορεί. Δεν μου λες πάλι, έχεις παίξει όλα μαζί και δεν έκανες cash out. Όλα μαζί, χωρίς cash out. Ρε, γιατί δεν κάνεις cash out μια φορά? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τρίτο μάτς ήταν ο Άγιαξ. Α, νόμιζα πέμπτο. Χρονικά, ρε, όχι. Α. Τρίτο μάτς ήταν. Δεν σου δίνει κάτι δηλαδή. Όχι. Ρε, Στέργιο. Δεν πειράζει, δανεικά είναι όλα. Έχω να πω στους φίλους του Άγιαξ στην Ελλάδα. Θα είσαι αγριεμένος αύριο όταν τους δεις. Μου στηρίζατε δύο ταμεία τελευταίες δύο εβδομάδες. Θα μπορούσε να χάσει ο Άγιαξ. Είναι η αλήθεια. Από τη Φύτεσε. Ναι, δεν ήταν πολύ. Έκανε ευκαιρίες βέβαια. Δεν ήταν η Φύτεσε το αφεντικό του αγώνα. Γιατί είδα το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού μετά το 15-17 περίπου. 2-2 λοιπόν ο Άγιαξ στην πρεμιέρα. Παίζοντας με τα βαριά χαρτιά του ως επιτοπλίστων. Δεν ξεκούρασε κανέναν ουσιαστικά. Δηλαδή αυτούς περιμέναμε και αυτούς περίμεναν και οι Ολλανδοί έπαιξαν. Ο Νάνα κάτω από το δοκάριο, ο Ταλιαφίκο, Μαρτίνες, Σούρς και Φέλτμαν η τετράδα στην άμυνα, που μάλλον θα είναι και η τετράδα στην Τούμπα, καθώς ο Αλβάρες έχει κάνει ουσιαστικά δύο προπονήσεις, μία Παρασκευή, Σάββατο ήταν το μάτς με τη Φύτεσε και μία Κυριακή. Σήμερα μπήκε στο αεροπλάνο ο Μεξικανός, δεν θα αγωνιστεί νομίζω. Στη μεσαία γραμμή ήταν ο Μπλιντ, ο Φαντεμπεκ και ο Μαρίν, ο οποίος το 69 αντικαταστάθηκε από τον Μαζράουι. Και η επίθεση, Τάντι, Τζίγεκ, Ντόλμπερκ. Ο Ζίγεκ αντικαταστάθηκε στο 69, μπήκε ο Πρόμες. Στο 82 ο Νέρες πήρε τη θέση του Ντόλμπερκ. Η συμμετοχή της... του Νέρες ναι. που έπαιξε με τη Φύτεσε νομίζω ότι θα τον δώσει θέση στη 18άδα. Ναι.
Η άλλη αλήτη τη Ρεάλ, γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη τη μεταγραφή του Φαντεμπέκ και περιμένουμε δηλαδή. Δηλαδή, γιατί να συμβαίνει αυτό το να παίξει τώρα με τον Πάο και μετά να γίνει. Δεν θέλω να είσαι απεσιόδοξη. Γιατί ρε, εσύ να συμβεί ό,τι αυτό. Ό,τι να γίνει, ας γίνει. Λέγαμε την Παρασκευή. Κάνε τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν καίγεσαι να πα στον παίκτη. Δεν βλέπω κανέναν, ναι, αγαπητέ. Δύο εβδομάδε θα περάσουνε. Πάρ τον αριφλί και αυτό να. Να παίξει και ο Φαντεμπέκ, να παίξει και ο Νέσκε, να παίξει και ο. Όποιο θέλει να παίξει. Λίγη υπαγωνιά. Και ο Λιτμάνεν. Μην το κλείσει το ερκοντήριο, σα παρακαλώ. Θα το κλείσω λίγο, γιατί όχι, κάτσε να πάω το τηλεκοντρόλ. Ωραία. Μπορώ να σηκωθώ το πάρω από εκεί, δεν ξέρω αν το ξέρει. Και εγώ θα τον ανοίξω από εκεί. Ο μικρό Βέρμπλουμ. Τι ναι, πάκο. Πήγε στην προπόνηση μαζί με τον πατέρα του. Είδα χθε ένα story. Πώ χαιρετίζει, του πάω. Και ο μικρό. Ναι, ο μικρό είναι στην Ιασομπάουξ, στι Ακαδημίε. Στι Ακαδημίε. Α, δεν το είχα δει του Μπέρμπουμ καθόλου. Είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό ποδοσφαιριστή. Α, έχω δει τη γυναίκα τη κυρία Μπέρμπουμ που ανεβάζει κάτι παιδάκια. Ναι, δεν είχα καταλάβει. Όχι, δηλαδή. Δεν είναι φαν τη Ακαδημίε του Πάουκ. Καλά, η γυναίκα του Μπέρμπουμ πάει, τρέχει μόνη τη κάτι χιλιόμετρα, ρε. Μόνη τη. Δεν θα πάει να. Δεν λέει, τι κάνει, παίζει κάπου 13 του Πάουκ. Χθε είδα story κυρία Μάτο που είχαν βγει για φαγητό. Μάτο, Ενρίκε και νομίζω ήταν ο Ροντρίγκο μαζί του. Και πήγανε για μια 30 παιδάκια. 30 παιδάκια. Ήταν σε σχολείο. Ναι. Και τους έβγαζε η σύζυγος εκεί πέρα, μάτους, φωτογραφίες, βίντεο, τα πάντα. Λοιπόν, είχαμε και προπόνηση στην Τούμπα. Το κλείσες. Όχι, έχω παγώσει, δεν μπορώ. Προπόνηση στη Μεσήβρια. Στο επόμενο πεντάλεπτο. Καλά, ναι. Η προπόνηση στη Μεσήβρια το πρωί. Ναι, ναι. 9 και 4. Νωρίς τα παιδιά σήμερα. Και σήμερα μάλλον, γιατί όλες οι προπονήσεις τελευταίες ημέρες είναι νωρίς, με αυτή τη ζέστη. Και το μόνο που μένει είναι η συνέχιση τύπου. Ναι. Και αποστολή φυσικά περιμένουμε βασικά. Την αποστολή μπορώ και να την πω κιόλας. Σιγά ρε Στέργιο. Εύκολα. Καντουρί, Ενρί και πιστεύω ότι θα είναι κανονικά. Καντουρί κάνει μεγάλο αγώνα για να ηρεμήσει κάπως από το θέμα με τη μέση. Με τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν, με ενέσεις, με τα πάντα, με θεραπείες. Αλλά νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος κανονικά για αύριο. Ο Ενρίκε δεν ξέρω. Ανάλογα πώς θα είναι και σήμερα στην προπόνηση, πώς ήταν μάλλον το πρωί στην προπόνηση. Αν θα μπει στην αποστολή. Εντάξει, κατά τα άλλα, κάποιο θέμα δεν υπάρχει. Όντως, την αποστολή λίγο πολύ τη βγάζεις. Και την ενδεκάδα δηλαδή. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η εισιτήρια τι γίνεται, χαμός. Η εισιτήρια τελείωσαν σε χρόνο ντετέ. Πολλά παράπονα. Γιατί? Από φίλους του ΠΑΟΚ. Κόλλησε το σύστημα. Μπήκαν άνθρωποι στις 9 και 5 γιατί δεν υπήρχε εισιτήριο πέρα από ορισμένα ακριβά στην θύρα 1. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι λογικό ότι πάντα θα υπάρχουν παράπονα. Δικαιολογημένα ή μη. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το ότι ο άλλος είναι... άνοιξε 7.30-8 η ώρα και μπήκε στη σειρά. Ναι, και νομίζω ότι δεν είναι απίθανο να σηκώθηκαν και άτομα στις 2.30. Το βράδυ. Τι λέει, μόνο θα καθίσει 3 ώρες στον υπολογιστή. Ναι. Μπορεί όλος να σχολούσε το βράδυ να μην κοιμάται. Το αφήνει ανοιχτό. Έτσι, ώρες. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι κάπως δεν έχω μελετήσει ακριβώς. Για να μην λέω και ψέματα, δεν έχω μελετήσει ακριβώς τη διαδικασία. Τώρα ήταν και ελάχιστα. Πώς ακολουθείτε. Δηλαδή τώρα πραγματικά θεωρώ ότι και 5 λεπτά πριν από σένα να μπει ένα μετράει. Γιατί ήταν πολύ λίγα τα εισιτήρια. Άμα πιάσει άλλο τη θέση την πιο μπροστά, τελείωσε. Εμένα μου έστειλαν άνθρωποι και φίλοι του ΠΑΟΚ και πριν screen ότι μπήκανε 6,5 ώρα και 7 και, δεν και 9 και 3, 4 δεν υπήρχαν εισιτήρια. Η δική μου λογική λέει ότι υπήρχαν φίλοι του ΠΑΟΚ που μπήκανε στις 5 ή στις 4. Ναι. Αυτή είναι η παιδιά διαδικασία. Καλός ή κακός. Εντάξει, έχει μειονεκτήματα, έχει πλεονεκτήματα. Εμένα δεν μου αρέσει. Εντάξει, αλλά όταν είναι τόσο λίγα τα εισιτήρια. Έχει μια λογική ότι αν έβγαιναν στα εκδοτήρια και είχε για 3.000 εισιτήρια 6.000 κόσμου. Ναι. Μπορεί να υπήρχε μπάχαλο και εκεί. Ναι, πάντα θα είναι. Ό,τι και δεν υπάρχει. Υπάρχει μέρη του κόσμου που θα είναι ικανοποιημένη και μέρη του κόσμου που δεν θα είναι. Δεν και ξέρω τι μπορεί να κάνει αν έχει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι από τη στιγμή που θα είναι κλειστή για του φίλου του ΠΑΟΚ και θύρα 8. Άρα πάμε στα 26.000 εισιτήρια. Με 22.000 διαρκές, τι μπορείς να κάνεις, να βγάλεις 1.000 στα εκδοτήρια και 2.000 στο ίντερνετ. Ναι, τι θα γίνει με τα 1.000 στα εκδοτήρια. Δεν έχεις πολλά περιθώρια να κάνεις. Αυτή είναι, παιδιά, η πραγματικότητα. Γι' αυτό λέγαμε ότι τα διαρκείας πλέον δεν είναι όπως την τριετία, τετραετία, 2006 με 11. Μια κίνηση για να τονωθούν τα ταμεία της ΠΑΕ να κάνει μεταγραφές.
και να κινηθεί το σύστημα, εξυπηρετεί εσάς. Για να μην υπάρχει αυτό το πράγμα, το άγχος κάθε φορά πριν από ένα ευρωπαϊκό μάτσι, πριν από ένα ντέρμπι στην Ελλάδα. Γιατί θα συμβεί τουλάχιστον αυτό το πράγμα άλλες 15 φορές φέτος. Ναι, σίγουρα. Σου βάζω εγώ μέσα 5 ευρωπαϊκά, σου βάζω και τα 5 ντέρμπι στην κανονική διάρκεια και τα άλλα 5 τα έξτρα μετά. Τα έξτρα, και αν σου κάτσει κάποιο κύπελο ημιτελικά που είναι πιθανόν με κάποιους από τους μεγάλους της Αθήνας, πάμε στα 16. Μπορεί να υπάρχει ντέρμπι και στους 8, να πάμε στα 17. Ναι, μπορεί. Καλά, γενικά και σε πολλά παιχνίδια που δεν τα έχουμε στο μυαλό μας μέσα στη σεζόν και ανάλογα το timing, μπορεί να είναι και sold out η Τούμπα. Γενικά έχουμε δει και από πέρσι ότι σε όλα τα μάτια έχει κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι η Τούμπα είναι μικρή πλέον. Φτάσαμε επιτέλους στη στιγμή, γιατί τα προηγούμενα χρόνια και στα πρώτα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη η Τούμπα ήταν μισοάδια ή μισογεμάτη. Ο καθένας ας πάρει όπως θέλει. Αλλά τελευταία χρόνια η Τούμπα έχει την εικόνα που της αρμόζει σε κάθε παιχνίδι. Θα ήταν ευχής έργων το γήπεδο να χωράει 35.000 κόσμου. Πάλι θα μείνει ο κόσμος απ' έξω, αλλά τουλάχιστον θα είχε σήμερα άλλες 7.000 εισιτήρια παραπάνω. Ή θα μπορούσε να είναι τα διαρκείας 25.000, ώστε να μην υπάρξει ούτε ένας φίλος του ΠΑΟΚ που ήθελε να πάρει διαρκείας και δεν πήρε, γιατί υπήρχαν και αυτοί. Έλεγα το παράδειγμα γνωστού μου, που επειδή ήταν χαμηλά στη θύρα 1, δεν ανανέωσε τη θέση του και περίμενε να πάρει σε μια καλύτερη θέση όταν κλείσουν οι ανανεώσεις, και τελικά όταν μπήκε στο σύστημα ήταν αργά και δεν έχει διαρκείας. Ναι. Αυτά και με τα εισιτήρια, είπαμε sold out μέσα σε λίγα λεπτά, να μην πω δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να ξέρω πώς λειτουργεί ακριβώς το σύστημα. Τι προτεραιότητες σου δίνει, τι προνόμια αν μπεις νωρίτερα από κάποιον άλλον, πώς κινείται το ανθρωπάκι κτλ. Κτλ. Την καταλαβαίνω τη διαδικασία, δεν ξέρω ακριβώς, δεν την έχω μελετήσει. Λοιπόν, ενδεχομένως να πρέπει. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα, να επιστρέψουμε με Σταύρο Κόλκα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πάρουμε μαζί του. Στο πρώτο διάλειμμα, να επιστρέψουμε με τον Σταύρο, να προλάβουμε να τα πούμε. Σημεία έχουμε κλήρωση. Έχουμε και απευθείας από την Τούμπα τις δηλώσεις του Αμπέλ Φερέιρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε μετά το κομψό αγάπη διαφημιστικό διάλειμμα. Άνοιξε και πάλι το ερκοντήσιμο για μαγείας. Κάτσε να κρύψω το τηλεκοντρόλ. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν στο Σταύρο για να μας βάλει στο κλίμα λίγο. Γιατί φαντάζομαι και είδε το παιχνίδι του Άγιαξ με τη Φίτισε. Να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, πώς είναι ο ΠΑΟΚ, πώς το προσεγγίζει ο Σταύρος, παραμονές του αγώνα, πώς το προσεγγίζει η ομάδα, αν έχουμε κάτι στο μεταγραφικό κομμάτι και όλα τα υπόλοιπα. Θα πούμε τι περιμένουμε για λιγότερα, γιατί σήμερα είναι μια γεμάτη μέρα. Η Τούμπα θα μιλήσει εδώ στις Πέρκας μας με τον Αμπέλ Φερέιρα, από ό,τι μας λένε. Οπότε θα τον ακούσουμε και τον Πέλκα, τον Τανά, στη μία. Έχουμε και τον Σταύρο μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, τι γίνεται. Καλά εσύ. Καλά, ήρεμα. Ωραία. Πώς σηκώθηκε, σήμερα, παραμονές του αγώνα. Πήγα στο καθαστέρι και μου πήγα, ξύπνησα, έκανα δουλειά στο σπίτι, πήγα στο ραδιόφωνο. Εγώ καλά τον είδα, εντάξει. Σε καλή τα κουλούρια που άφησε, τα άφηγε τουλάχιστον. Όχι, όχι. Είμαι σε αυστηρό πρόγραμμα. Τα άφησε πρωινό και άφηγα. Τελειώσαν τα ψέματα, Σταύρο. Πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Τι αυστηρό πρόγραμμα. Ρίστερ, γιατί δεν βαρέθηκε αυτό με τη διατροφή και τη δίαιτα και όλα αυτά. Φτάνει. Κάτσε να πάμε λίγο να γυρίσουμε την κουβέντα πίσω. Όταν λες, έκανες δουλειά στο σπίτι, Σταύρο, τι ακριβώς εννοείς. Ήρθε ένα συμπίδο σε κάτι κρεβάτι και τα πήρε και έφυγε. Ναι. Ωραία. Ναι, δουλειά. Σταύρο, πες τη δική σου την πρόταση του ετοιμάζει στο Στέργιο. Δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Αχ, δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Ναι, ήταν ωραίο. Ναι, αλλά είναι ξεκάθαρη. Ήταν ωραίο αυτό. Ναι. Σου έχει καλή πρόταση. Ναι, ωραία, τέλεια. Έλα, πάμε. Είμαι ανυπόμονος να την ακούσω. Είσαι Τούμπα. Δεν είσαι τόσο ανυπόμονος όσο νομίζεις. Δεν πειράζει, Σταύρο. Δεν πειράζει, Σταύρο. Ό,τι και να είναι, καλή καρδιά. Δεν βαριέσαι. Είσαι Τούμπα, Σταύρο. Ναι, εδώ είναι τα συνεργεία όλα, οι φωτογράφοι, συνάδελφοι, στελέχη της ΠΑΟΚ που περιμένουμε να μας εκδώσουν κάτι εισιτήρια. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων για τον εκτός έδρας αγώνα, γιατί για τον εντός δεν υπάρχει ούτε, δηλαδή και 55.000 θα είχε ένα γήπεδο που θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία να έχει υποσχεθεί κάτι τέτοιο. Ο Βγενάκης κλειστό στην ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, μας ξέχασαν το ένα στο άλλο, κάνει μας και 55.000 γήπεδο. Ναι.
Δεν είναι κακό. Μια χαρά είμαστε. Να βολευτούμε όλοι. Ναι. Τέλος πάντων, για το εντός δεν το συζητάμε. Πόσο ήταν στον αέρα τα εισιτήρια αυτά, 37 λεπτά. 2 λεπτά σταύρο, 3. Ναι. Μπήκαν φίλοι του ΠΑΟΚ 9 και 3 και δεν υπήρχαν εισιτήρια πέρα από κάτι ακριβά στη θύρα 1. Ναι. Ναι. Σου στείλε κάποιος print screen, να υποθέσω, γιατί δεν κοιμόσουν εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα δεν κοιμόμουν, Σταύρο. Είχα πάρα πολλές δουλειές σήμερα το πρωί. Δηλαδή, πήγα στο φοροτεχνικό μου, πήγα... Στο ποιο πήγες? Στο φοροτεχνικό μου. Ποιο τι έκανε φοροτεχνικό σου? Για τα κλίματα στην Θεσσαέρα? Πήγαμε και στην τράπεζα. Πήγαμε και στην τράπεζα. Και εμείς πήγαμε στην τράπεζα, φίλε, και 10:30 είμαστε στο ραδιόφωνο. Συγγνώμη, παιδιά, πήγα οφθαλμία, εντάξει, τα είπαμε όλα. 10:30 είμαστε στο ραδιόφωνο. Μάλιστα. Ωραία, αυτά Σταύρο δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πες μας λίγο, κάνε μας σοφότερους. Καταρχήν, φαντάζομαι το είδες το παιχνίδι του Άγιαξ με την Φοιτητέ, δεν είναι? Το είδα το παιχνίδι του Άγιαξ. Τι βγαίνει από εκεί, τι ξεχώρισες? Ο κλασικός Άγιαξ, χωρίς τον Ντελίχτ και τον Ντιγιόνγκ, είναι σίγουρα ένα επίπεδο κάτω στον άξονα. Αλλά από εκεί και πέρα ο τρόπος που βγάζει παίκτες στο μεσοδιάστημα, ο τρόπος που κυκλοφορεί την μπάλα, ο τρόπος που πιέζει και ο τρόπος που έχει τρόπο να τη φέρνει την μπάλα στα δίχτυα, είναι δύσκολο αντιμετωπίσιμος. Δηλαδή δεν είναι μια εύκολη ομάδα. Εγώ λέω με όποιον μιλάω, προετοιμαστείτε, θα φάμε γκολ, κοιτάξτε πώς θα τα βάλουμε. Ναι. Εντάξει, δεν λύγει το παιχνίδι αυτό 0-0. Το μιλάω για να ρίξει 0-0 το παιχνίδι, βλέπετε. Ναι. Δεν λύγει με τίποτα αυτό το παιχνίδι 0-0. Επί της ουσίας δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Ετοιμάζουμε και μια ανάλυση των διπλές για να δείξουμε 4-5 πράγματα του Άγιαξ με αδυναμίες, γιατί τα καλά τα ξέρουμε. Ναι. Καλά τα ξέρουμε. Η ουσία είναι ότι έχει κάποιες αδυναμίες, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, στη μετάβαση στην αμυντική. Θα τα δείξουμε όλα αυτά. Μόλις ολοκληρωθεί. Τώρα βρήκες να μιλήσεις δίπλα μου, ρε. Τώρα βρήκες να μιλήσεις δίπλα μου. Πας στον αέρα. Ποιος μιλάει πάλι, Ρεστάβε? Ξέρω εγώ. Έλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αυτός είναι ο Άγιαξ. Που πάω από την αρχή, πρέπει να έχει μια προσέγγιση 100% συγκέντρωση. 100% και 99%. 100% αυτό έχει δείξει η ιστορία. Η ιστορία όταν κοιμηθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, τις πρώτες φορές που συναντηθήκαμε, μας έβαλαν 3 γκολ χομπάρ, δεν πήραμε. Όντως. Τη δεύτερη φορά, εκεί που πηγαίναμε για παράταση, το κλάσι, το 87, έκανε το 1-2, είπαμε το πείμα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία θα την αφήσεις να κάνει το παιχνίδι της. Πρέπει να την βγάλεις από το ρυθμό της, πρέπει να την κάνεις συνεχώς να καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο να σε προσεγγίσει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκάθαρο πλάνο, έχει ξεκάθαρους αυτοματισμούς, είναι σε ένα top επίπεδο, είναι μέσα στις 10 κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Τι θα κάνουμε τώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Φαντάζομαι, Σταύρο, αφού κράζεις και εσύ ότι η αισιοδοξία ανεβαίνει προοδευτικά στις τάξεις του κόσμου, δηλαδή άλλο κλίμα υπήρχε στην κλήρωση και άλλο τώρα. Ο κόσμος καλά κάνει και αισιοδοξεί. Αυτός θα μεταφέρει και μία αύρα μέσα στο γήπεδο και έτσι πρέπει. Εμείς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να παίξει 2-90 λεπτά σε απόλυτη συγκέντρωση απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Ναι. Χρειάζεται, η τύχη χρειάζεται αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά και τις δύο φορές μάλλον η τύχη τον πούλησε. Μια φορά ας τον πάει. Ναι. Μπορεί να πούμε σε μία φάση, ξέρω εγώ, που ο Πασχαλάκης θα τα βγάζει με τα κοτσινάκια του. Ωραία. Ναι. Μακάρι να είναι αυτή η μέρα. Ωραία. Μακάρι να είναι αυτή η σειρά. Ο Πασχαλάκης θα έχει κάνει, ξέρω εγώ, 20 αποκρούσεις στην εστία. Οκ, έτσι περνάς. Ωραία. Μακάρι να είναι η σειρά αγώνων που ο ΠΑΟΚ θα έχει 5 στις 10 τελικές. Και αυτό είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν είναι σύνηθες. Ναι. Το 2 στις 10 είναι σύνηθες. Το 2 στις 10 σου φτάνει? Ναι, αυτό είναι το ερώτημα για τώρα. Ναι, αυτό. Αν υποθέσουμε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει να κάνεις 12-13 τελικές σειρές στα δύο παιχνίδια, λέμε τώρα ένα μέσο όρο. Εγώ λέω παραπάνω θα κάνει, λέμε. Εκεί χρειάζεται ένα 20% για να περάσει. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Να βάλει 3 γκολ, ξέρω εγώ, σε δύο παιχνίδια. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι εύκολο. Μιλάμε για ένα top club από την άλλη. Μιλάμε και ένα club το οποίο θα πάρει τα σπόρια. Όλα. Νομίζω ξεκάθαρο και αυτό, ναι. Ναι, δεν είναι δηλαδή ένα club το οποίο θα το αφήσουν να αποκλειστεί έτσι. Αν δηλαδή βρουν την ευκαιρία θα την κάνουν. Δεν γλιτώνεις.
Α, λοιπόν, γι' αυτό λέω. Ο Πάκος είναι 100% συγκεντρωμένος. Δεν έχει τα περιθώρια να κάνει ένας παίκτης του αυτό που έκανε ο Λέοβατς στους 45 της δεύτερης φορά που συναντηθήκαμε. Να απλώσει το χέρι μέσα στην περιοχή σας, ναι, ναι, να ρίξει κάποιο. Αξέχαστο. Αξέχαστη φάση. Εννοείται πως θα σου σκούω. Το θεωρητικά θετικό είναι ότι το πρώτο θα κρίνεται εδώ και κρίνεται η πρόκληση στο δεύτερο. Ας ελπίσουμε ότι θα κρίνεται η πρόκληση στο δεύτερο. Η πρόκληση. Ότι εδώ θα είναι ανοιχτοί λογαριασμοί. Ναι, αυτό είναι το... Και ό,τι χαρά έχουμε δει στην Ευρώπη, εκτός την είδαμε. Αγκαλιές και φιλιά στην Ευρώπη θυμάμαι. Στην Τούμπα δεν θυμάμαι. Στην Τούμπα κάπου χαλούσε πάντα. Σαν κατάρα κάτι. Δεν ξέρω τι φταίει, η άβρα φταίει, ότι είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι. Όχι, φταίει, θα σου πω εγώ τι φταίει. Ποδοσφαιρικό είναι, καθαρά. Ποδοσφαιρικό, λες. Ότι στην άβρα έχεις μια, στην Τούμπα έχεις μια υποχρέωση να παίξεις. Επειδή είσαι στο κοινό σου. Στο εξωτερικό, δεν σου πει κανείς. Το χάσαμε. Θα συνεδρούμε και πάλι σε δευτερόλεπτα. Είναι στην Τούμπα και ο Σταύρος και η Ελένη και είμαστε στην αναμονή να ξεκινήσουμε σιγά σιγά στη διαδικασία της συνέντευξης τύπου. Θα την ακούσουμε και τον Αμπέλ Φερέρα και τον Δημήτρη Πέλκα από τους παίκτες. Περιμένουμε και αποστολή. Δεν ξέρω πραγματικά αν η αποστολή θα πέσει πάνω στη συνέντευξη τύπου και στην κλήρωση. Εντάξει. Άμα γίνει και αυτό, δύσκολα θα είμαστε. Αλλά εδώ είμαστε για να τα μεταφέρουμε όλα. Θα τα μεταφέρουμε όλα. Εντάξει, μωρέ, στεριολέμε τώρα. Θα τα πούμε και αυτά. Δεν θέλω να χώνεσαι. Δεν αγχώνομαι, χαλαρά είναι όλα. Πάρα πολύ καλά. Τον έχουμε ξανά. Εγώ μιλάω κανονικά στον αέρα, εντάξει. Εγώ μιλάω κανονικά. Ο ηλίθιος, όχι ο δεύτερος. Ξαναπέστε λίγο, έλα. Πού είχα κοπεί. Στην Τούμπα ότι είναι ουσιαστικά το, αυτό το πρέπει να παίξεις. Πρέπει να παίξεις. Έχεις την υποχρέωση να παίξεις στο κοινό σου μπροστά. Αν κάτσεις πίσω από την μπάλα και περιμένεις, ξέρεις, θα υπάρχει μουγκριτό. Και ασυνέστητα μια ομάδα βγαίνει. Υπάρχουν στιγμές όμως που δεν σε παίρνει να βγαίνεις. Που πρέπει να κάνεις επίθεση με τις... Τον ξαναχάσαμε. Όχι, ακούγεται πολύ. Έλα. Έλα. Τι κάνει. Κάνει κάτι με τα ακουστικά του. Πες το λίγο να βγάλει αυτά τα ακουστικά από τα αυτιά. Να μιλήσουμε κανονικά. Πάμε, τρίτη και φαρμακερή. Τρίτη δεν καλή. Πολύ, δεν εξυπηρετούν τα AirPods τέτοιο για κάτι τέτοια. Δεν είναι πολύ εύκολο. Έλα, πάμε πάλι. Τρίτη φορά πήγαινε λίγη, ξέρεις. Αυτό που λες, Σταύρο, το έχει δηλώσει, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, παίκτης του ΠΑΟΚ το περσινό καλοκαίρι, ότι με την Μπενφίκα θα έπρεπε να ήμασταν πιο μαζεμένοι, αλλά παρασυρθήκαμε και φταίμε και εμείς από όλο το κλίμα κτλ. Δεν είναι έτσι. Είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή εκεί στο 1-0 θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να μαζευτεί και να μην βγαίνει... Κοίτα, υπάρχει φάση. Σταύρο. Πάλι κάτι δεν ακούμε. Σταύρο, βγάλε τα ακουστικά σου και έλα τώρα. Έλα τώρα. Ναι, που ο Ολυμπιακός γίνεται στο 3-4. Εκεί άμα πάω κάνει το 2-0, αλλά έχει σειρά. Ναι, βέβαια, σωστά. Σωστά. Ναι, αλλά δεν το έκανε. Εντάξει, περιμένουμε. Πάλι κάτι γίνεται. Τι γίνεται με το κινητό. Έφαγε κανείς. Τι να γίνει, δεν φεύγει το AirPods για κάποιο λόγο. Βγάλε το τέλος. Πέταξε. Τι λέτε. Πέταξε Σταύρο. 200 ευρώ δώσα. Και πέφτει ρε. Πάνε σε μαγαζί και ρίξε πινελίκι. Περιμένω τώρα να μου κάνουν το άλλο το κινητό. Αν το κάνουν, ετοιμαστείτε. Γενοκτονία. Είναι η αλυσίδα, η Ice Storm θα γίνει όντως καταιγίδα. Θα έρθω και εγώ μαζί σου και να το ανεβάσουμε στο YouTube του ΠΑΟΚ 24. Μακελάρις. Να ανεβάσουμε λίγο τα... Ναι, ναι, μακελάρις. Γιατί όχι για τους λόγους, για... Δεν το φτιάχνω το κινητό. Πάλι δεν ακούγεται καλά τώρα, ξέρεις. Δεν ακούγεται καθόλου καλά. Μια χαρά ακούγεται. Όχι, μια χαρά ακούγεται. Όχι, ακούγεται σαν. Παιδιά, δεν ακούγεται. Μια χαρά ακούγεται, κάποια άσχημα. Μα δεν ακούγεται καλά. Ρε εσύ, αγάπη. Ακούς ρε τώρα. Μια χαρά ακούω, ναι. Παιδιά, δεν μιλάω για να ακούτε. Σταύρο, εντάξει για το Άγιαξ. Στα του ΠΑΟΚ τι έχουμε. Με τον Ελ Καντουρί. Ο Καντουρί θα παίξει με ένα, πιστεύω. Δεν σου πω να παίξει έτσι. Ναι. Έχει τη μέση, δεν έχει ένα μικρό θέμα στη μέση. Θα σφίξει τα δόντια, θα παίξει. Δεν θα είναι στο 100% και αυτό είναι θέμα, γιατί ξέρω το παιχνίδι χρειάζεται σε όλους το 100%. Αλλά το 80% του Καντουρί ήταν οτιδήποτε άλλη λύση. Περίμενε. Οπότε άλλη λύση, το 80% του Καντουρί είναι πιο... Σταύρο, κάτι γίνεται ρε ζή. Περίμενε λίγο. Ποια έπλουρε, ποια έπλουρε. Τέλος πάντων. Πω... Μ' ακούνε τώρα κανονικά. Μια χαρά. Μια χαρά.
Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων, ο Κατουρίς 80% είναι καλύτερος από οποιοδήποτε άλλο χτάρι του ΠΑΟΚ. Δίπλα στον Εσίτη και πάμε παρακάτω. Ναι. Ο Πέρκας ξεπέρασε το θέμα που είχε, ο Άκπομ είχε κάτι προχρήσεις, τις ξεπέρασε και αυτός. Θα πάμε με την 11, θα πούμε στην τελευταία φιλικά. Το κατά πόσο θα επηρεάσει την εικόνα της ομάδας το γεγονός ότι ο Κατουρίς είναι στο 100%, ωραία φανέλα. Γιατί δεν έχει και ένα θέμα του πολέμου και αριστερά, ρε. Με κίτρινη φανέλα συνέντευξη του ΠΑΟΚ. Φανέλα. Μας βρήκες. Δεν τι πάει έτσι το κάνεις κάθε φορά. Εμείς δεν έχουμε... Τέλος πάντων... Ποιος το έκανε το λάθος? Τέλος πάντων θα κυνηγηθεί. Θα κυνηγηθεί. Πάνε τα γούρια μου όλα, καταστράφηκαν. Καταστράφηκαν τα γούρια μου όλα. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αυτή θα είναι η δεκάδα που θα είμαστε στην τελευταία παιχνίδια. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Υπάρχει μια προπόνηση που τελείωσε. Περιμένουμε και το report. Είδαμε και τον Αλωνιάδη με ένα γυλαίκο σαν cowboys ήταν να εμφανίζεται πριν από λίγο. Από τα γνωστά αυτά στιλιστικά του Αλωνιάδη τα ψαγμένα. Δεν παίζεται σε αυτό. Άστο ρε, αλλού είναι. Αλλού είναι, αλλού, χιλιόμετρα μπροστά. Σε αντίθεση με τον έτερο της παρέας του Νούτσι, ο οποίος δεν βλέπετε φυσικά. Ο Μιχάλης είναι άλλο στυλ. Ναι, είναι ένα δράμα, πραγματικό. Τον τρώει, πώς είναι ένα δράμα. Είναι ένα άλλο στυλ, ναι, είναι ένα δράμα. Μια χαρά του Μιχάλη. Τους βάζεις δίπλα-δίπλα και λες ότι ο ένας είναι από την Λαπωνία και ο άλλος είναι από την Λακωνία. Εντάξει, σε όποιον και να βάλεις δίπλα τον Αρωνιάδη είναι άλλο. Να περάσουμε ακόμα, μια κατηγορία να περάσουμε ακόμα ένα κοινωνικό μήνυμα. Σταύρο και αγάπη, ο κάθε άνθρωπος έχει τη μοναδικότητά του, το δικό του στυλ. Εντάξει. Και μπορεί να δίνει το όπως θέλει. Άλλοι μας αρέσουν. Δηλαδή σε άλλους αρέσει αυτό το στυλ του Θόδωρο Καρυπίδη. Εγώ το θεωρώ μια ιδέα σαν Στέργιος. Ναι. Άλλοι μπορεί να λένε. Και εγώ σαν Σταύρος. Άλλοι μπορεί να λένε είναι φοβερός ο πρόεδρος στο στυλ. Οκ, σεβαστό και αυτό. Ναι. Εντάξει. Τι να πούμε, παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί ξεκινάνε και οι κληρώσεις, γίνεται και η συνέντευξη τύπου. Άρα πρέπει να είμαστε σε ένα mod λίγο να οργανωθούμε. Ωραία. Έτσι, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Ναι, τα λέμε μετά. Bye. Είμαστε δέσμοι της τεχνολογίας, αγάπη. Πάρ' το κινητό κανονικά και μίλα. Κάτσε, πώς θα... Πρέπει να φαίνεται ότι μιλάς στα AirPods. Όχι, καταλαβαίνω ότι είναι μια ευκολία μεγάλη. Αφού δεν ακούγεται, αλλά τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν βγάζουμε συνεννόηση. Με το ζόρι. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα, να επιστρέψουμε να είμαστε έτοιμοι. Όχι, νομίζω ότι έχουμε ακόμα... Καλά, δεν είναι ανάγκη να επιστρέψουμε και να συνδεθούμε κατευθείαν. Ας πάμε τώρα στο διάλειμμα, να επιστρέψουμε παραπέντε και να μπούμε σιγά σιγά. Καλά. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε να συνδεθούμε με την Τούμπα και να συνδεθούμε και με την Ιόν για να έχουμε το νου μας ποιος ή ποιοι θα είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα play-off του Champions League όταν με το καλό αποκλείσει τον Άγιαξ. ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4. Είμαστε στη διαδικασία να συνδεθούμε σε λιγάκι με την Τούμπα. Να πάρουμε λίγο την Ελένη να μας δώσει κλίμα. Βασικά θα πάρουμε την Ελένη και μάλλον θα ακούσουμε από αυτήν τη συνέντευξη τύπου γιατί ακόμη link δεν υπάρχει. Α, το περιμένουμε το link από την. Ας βγάλουμε σε πρώτη φάση την Ελένη λίγο να μας δώσει κλίμα. Ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, τι γίνεται στην Τούμπα. Μέχρι να ακούσουμε τον Αμπέλ Φερέρα και τον Δημήτρη Πέλκα. Εμείς είμαστε συντονισμένοι και με την Ιόν. Με το που προκύψει ο αντίπαλος ή η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ θα σας ενημερώσουμε αμέσως και θα το αναλύσουμε την κλήρωση ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε σε πρώτη φάση μετά τις 1.30. Οπότε πάμε λίγο στην Ελένη. Κάνει μια πρόβλεψη για αντίπαλο. Νομίζω η Σλάβε Πράγας. Σλάβε Πράγας λες. Λοιπόν, έχουμε την Ελένη η οποία είναι στην Τούμπα. Καλησπέρα Ελένη. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα από το γήπεδο της Τούμπας. Πώς είναι τα πράγματα? Δεν έχει το ακόμη εικόνα, όχι. Όχι, ακόμα δεν έχει. Κατάλαβα. Δεν αγωνόμαστε. Όπου να είναι σε δευτερόλεπτα θεωρώ ότι θα υπάρχει και σχετικό link από την ΠΑΕΠΑΟΚ και τη συνέντευξη τύπου. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ο Πέλκας είναι αυτός ο οποίος θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην πρώτη συνέντευξη, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Δικεφάλου και βεβαίως θα ακούσουμε και τον Άμπελ Φερέιρα. Σίγουρα μια συνέντευξη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια προετοιμασία που ήταν στοχευμένη, που ήταν με φόντο τα συγκεκριμένα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Πλέον υπάρχει και μία εικόνα από τους Ολλανδούς. Έχουν δώσει δύο επίσημα παιχνίδια, με πιο πρόσφατο αυτό απέναντι στην
φύτεσε το Σάββατο το απόγευμα. Νομίζω ότι υπάρχει έτσι μία εικόνα, σαφώς είναι αρχή της σεζόν και είναι μυστήρια εντός εισαγωγικών η χρονική περίοδος για όλες τις ομάδες, βρίσκονται ακόμη σε μια διαδικασία χτισήματος, αλλά το συγκεκριμένο φιλικό, εκεί όπου ο Άγιαξ σκάλωσε απέναντι στην Φύτεσε μένοντας στο 2-2, βρέθηκε να κυνηγά δύο φορές τους γηπεδούχους, νομίζω ότι έδωσε μια εικόνα και για τον τρόπο προσέγγισης των Ολλανδών και για την ασφυκτική πίεση. Αυτό είναι το βασικό γνώρισμα, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό των Ολλανδών, με πίεση ψηλά, με ασφυκτική πίεση στον αντίπαλο, με άμυνα που σχεδόν φτάνει την σέντρα του παιχνιδιού, αλλά και ακριβώς χτύπησε και η Φύτεσε με μακρινές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας, έτσι θέλοντας να εκμεταλλευτούν τους χώρους που άφησε πίσω ο Άγιαξ. Βέβαια, αυτά είναι συμπεράσματα τα οποία φαντάζομαι έχει αναλύσει κυρίως ο Άμπελ Φερέιρα. Αυτός είναι ο οποίος θα μιλήσει για την εικόνα που έχει αποκτήσει για, για τον Άγιαξ και βεβαίως για τον τρόπο αντιμετώπισης των Ολλανδών. Σαφώς και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο Μάρελ Καντουρί, γιατί στον Μαροκινό στρέφονται τα βλέμματα, θα είναι στη διάθεση του Πορτογάλου. Τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στην μέση και ο ίδιος, η αλήθεια είναι, το πάλεψε μέχρι τέλος. Του κόστησε εντός αγωγικών το γεγονός ότι δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο, στην επιθυμητή κατάσταση τις τελευταίες μέρες. Όλο το ιατρικό επιτελείο, όλοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν σπεύσει πάνω στον Μαροκινό προκειμένου να τον να δουλέψουν έτσι τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, για να είναι απολύτως έτοιμος. Σήμερα πήρε μέρος στο πρόγραμμα, αλλά μένει να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος, αν θα είναι στο 100% για να προσφέρει στον Άμπελ Φερέιρα. Ελένη, έχει και Ολλανδούς δημοσιογράφους εκεί ή δεν έχουν φτάσει ακόμα αυτοί? Όχι, όχι, δεν έχει έρθει ούτε ένας από όσο βλέπω. Δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι... Ορίστε. Λογικά θα είναι μαζί με την αποστολή του Άγιαξ Ολλανδί, στο τσάρτερ. Ακριβώς. Ελένη, ο Άγιαξ, ο οποίος αρχίζει, ναι, παίρνει τούμπα, χρώμα Champions League, ή ακόμα είναι νωρίς για τις σημαίες, τις διαφημίσεις κτλ.? Είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς, αλλά και με το οποίο είδαμε, είναι ο κόσμος έξω στα εκδοτήρια. Φυσικά δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια τα οποία διέθεσε το πρωί η ΠΑΟΚ εξαντλήθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, πριν τις 10. 9 η ώρα άνοιξε το σύστημα και πριν τις 10 αυτά τα 3.000 με 3.500, εκεί κοντά προσεγγίζεται το νούμερο εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έγιναν καπνός και φυσικά είναι θέμα χρόνου να σφραγιστεί και επίσημα το sold out από ανακοίνωση πλευράς ΠΑΟΚ. Όσοι τουλάχιστον είδαμε εμείς στα εκδοτήρια, είναι εδώ για να ολοκληρώσουν τυπικά το θέμα των εισιτήριων που έχουν προμηθευτεί. Ωραία, ξεκίνησε και στην Ιόνη διαδικασία για την κλήρωση. Είμαστε μέχρι στιγμής στα προκατακτικά. Βλέπουμε στιγμιότυπα, προβάλλονται στιγμιότυπα από τον περσινό τελικό του Champions League μεταξύ Liverpool και Tottenham. Και αυτό το πέναντι έσχος που στήριξε στη Liverpool πες το πάλι, στο πρώτο λεπτό. Βγάλε στα ίδια, πες το. Έλα, δώσε, συνέχισε, πουλάει, έλα. Στο νόμο βρήκε αγάπη. Σφαγή κανονική, έλα. Και δεν είναι δεβάρ ο Αλκάρας αυτός. Φόρτωσε. Όχι, δεν φορτώνω άλλο. Μέχρι εκεί. Θα πάρουμε φέτος την Ιρβάνς. Εντάξει. Είμαστε πολύ δυνατοί. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι με την Τούμπα. Ελένη, αν χρειαστεί διακόπτηση για να ακούσουμε από σένα την εξήγηση. Ωραία, θα μιλήσουμε μετά στο τέλος. Για τα παραλειπόμενα. Ωραία. Μετά τη δηλώση του Ωραία. Καλή συνέχεια προς τον παρόν. Ευχαριστούμε σε πρώτη φάση την Ελένη. Θα πάμε μετά ξανά στην Τούμπα. Σε 1-2 λεπτά φαντάζομαι θα είναι στην αίθουσα τύπου της Τούμπας, η οποία, αγάπη να ξέρεις, είναι καλύτερη από τα περισσότερα γήπεδα που έχουμε επισκεφτεί. Ναι ρε, πλάκανες, πέρυσι πήγαμε στη Τσέλσι και είχαμε πάθει πλάκα. Καμία σχέση. Δεν υπάρχει αυτό. Πολύ καλύτερη από πάρα πολλά ευρωπαϊκά γήπεδα πλέον. Και έγιναν νομίζω και μικρές αλλαγές και φέτος. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μία από τις λίγες αίθουσες τύπου που ήταν καλύτερη ήταν στο Μπορίσοφ. Ναι, μπάτε. Ναι, πάτω σίγουρα στην Ανατολική Ευρώπη. Με πολύ μεγάλη αίθουσα, σχεδόν αμφιθεατρική. Με ειδικές θέσεις να βγαίνουν για τους υπολογιστές μέσα από το κάθισμα. Με ακουστικά σε κάθε θέση. Γενικότερα ναι, αλλά συνήθως αυτά που βλέπουμε είναι ότι η αίθουσα τύπου του ΠΑΟΚ είναι καλύτερη από τις περισσότερες ομάδες που έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό όποιοι έρχονται παθαίνουν μια πλάκα με τις εγκαταστάσεις γενικότερα. Και αυτά που βρίσκουν έτοιμα από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ας μπούμε φέτος στους ομίλους του Champions League όμως και ας λέμε ότι θέλει κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με την αίθουσα τύπου της Ρεάλ. Να αλλάξουμε λίγο ταχύτητα.
Ναι, εντάξει, με δεχομένως. Γιατί στο κομμάτι το οργανωτικό και γενικότερα της εξωστρέφειας ό,τι αφορά τα μίντια και τα λοιπά, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος από τις περισσότερες ομάδες του Europa League τουλάχιστον. Λοιπόν, έτοιμος ο Κυριούλης δεν είναι ο ίδιος. Η διαδικασία που... τον φάγαμε, Κυριούλη. Που τον χαρακτηρίζει κάπως ο Σταύρος. Όχι, μην το πεις και εσύ. Εντάξει, Έλληνος τον άνθρωπο. Έλληνος έχει πάρει όλο το βάρος επάνω του. Αυτός φαίνεται λίγο πιο σοβαρός, ο Κυριούλης. Γιατί είναι όλος δεν είναι σοβαρός. Με τα γυαλάκια του έχει συνεσταλμένο. Σοβαρός. Σας έχει παρασύρει το γεγονός ότι okay, η κλήρωση δεν είναι πολύ καλή συνήθως. Αλλά μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Τον έχουμε φάει. Ξεκινάει σιγά σιγά. Γιατί αυτό που λέτε είναι ακραία. Ειδικά αυτό που λέει ο Σταύρος είναι ακραίο. Δηλαδή δεν το λες. Όχι, είναι κρίμα. Τι φταίει αυτός. Κρίμα. Είναι κρίμα, Σταριό. Είμαι ψυχοβονιάρα. Λοιπόν, πες εγώ. Σλάβια Πράγας, Young Boys, δύο πιθανοί αντίπαλοι. Ή ο νικητής του ζευγαριού από Ελ Καραμπάχ ή ο νικητής του ζευγαριού Μάριμπορ Ρόζεμπορκ. Αυτά είναι εγώ λέω... τα δεδομένα για την κλήρωση του ΠΑΟΚ. Από Ελ. Να περάσει και την Καραμπάχ και μετά να είναι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί το έλεγα και την προηγούμενη κλήρωση, δεν βγήκε. Θα βγει τώρα. Εγώ νομίζω. Κύπρο. Σλάβια Πράγας. Να έχουμε να γράφουμε. Τα έχουμε να γράφουμε πάλι για την αντάμωση του στόχου με τους πρώην συμπαίκτες. Φτάνει πια αυτές οι ιστορίες συνέχεια. Δηλαδή, πραγματικά ο παίκτης που παίζει στην πρώην του ομάδα του. Η ιστορία του ΠΑΟΚ είναι γεμάτη από τις ιστορίες. Ο παίκτης που παίζει σε ομάδα που έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και τελικά μετά από δύο χρόνια έρχεται στον ΠΑΟΚ. Φτάνει πια. Γι' αυτό λέω Σλάβια. Αυτή η σύνδεση πια. Και θυμίζω στις 2.30 θα είναι στο στούντιο Γιώργης Παναγιωτίδης και την ώρα η κλήρωση για τους αντιπάλους του Άγιαξ στο Europa League. Λοιπόν, συνεχίζεται. Μιλάει αυτός της UEFA. Άντε βρε άνθρωπέ μου, ξεκίνα σιγά σιγά. Ο Αχιλλέας Μαυρομάτης είναι ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ στην κλήρωση. Να δούμε αυτή τη φορά αυτός ο Κυριούλης, ο αξιοπρεπέστατος κύριος. Και ένας πρόεδρος που μοιάζει με τον Βασίλη Τερλέγκα έδειξε το πλάνο. Ίδιος ακριβώς όμως. Στα χρώματα, στο μαλλί. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά θα βγει νωρίτερα. Μην περιμένουμε πάλι να φτάσουμε τελευταίοι. Το μπαλάκι που έμεινε είναι του ΠΑΟΚ. Ας βγούμε στο και είμαστε ακόμα σε αναμονή του Αμπέλ Φερέρα. Μπορεί να πει σε κίνηση. Από τη Μεσημβρία στην Τούμπα. Και του Δημήτρη Πέλκα. Ναι, μπορεί. Πέρσι ποιο είχε αργήσει, δεν θυμάμαι ποιο είχε αργήσει. Και... Α, ο Μπίσεσβαρ. Που είχε κόλλησει την κίνηση. Ο Μπίσεσβαρ πρέπει να ήταν. Μισή ώρα είχε καθυστερήσει. Πάω Κάγιαξ, Κλουζ Σέλτικ, Ερυθρός Αστέρας Κοπενχάγη, Δυναμό με Φερεντς Βάρος, Young Boys, χωρίς αντίπαλο, από Ελ Καραμπάχ, το άλλο ζευγάρι του τρίτου προκριματικού, Σλάβια Πράγας είναι ήδη στο play-off και Μάριμπορ Ρόζεμπορκ, το μονοπάτι των πρωταθλητών, που μέχρι στιγμής δεν έχει βοηθήσει και πολύ τον ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια. Άλλως θα περιμέναμε, ξεκινάει η κλήρωση. Για να δούμε. Ο Χρήστος λέει ΠΑΟΚ θα βγει πρώτος. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. ΠΑΟΚ είναι στο τελευταίο είναι. Καλό ανακάτεμα βλέπω. Μετράει αυτό. Μετράει αυτό. Ανακατεύει, εντάξει. Με τη φορά των δικτών του ρολογιού. Ένα μπαλάκι από τις ομάδες τις δυνατές και ένα από τις αδύναμες. Για να δούμε. Τι θα βγει. Ανοίγει το πρώτο. Πάμε. Ζωρίστηκε λίγο να το ανοίξει. Έλα. Και είναι η... Α, καλά, ακόμα έτσι το βγάλουμε. Είναι ο νικητής του τέταρτου αγώνα. Τώρα θα δούμε ποιος είναι ο τέταρτος αγώνας. Στο μεταξύ έχει καθυστερεί και η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ. Δεν θέλει άγχος αγάπη. Αλλά βλέπουμε την κλήρωση προς το παρόν. Με τον νικητή του ζευγαριού 6. Λοιπόν, το ένα ζευγάρι είναι Δυναμό Φερεντσβάρος. Θα παίξει είτε με τη Μάριμπορ είτε με Ρόζερμπορκ. Οπότε φεύγει αυτό. Νομίζω είμαστε στην διαδικασία. Δεύτερο πάμε. Αν δεν κάνω λάθος, του γκρουπ Α. Ο ΠΑΟΚ είναι στο γκρουπ Β. Δεν μπορώ να είμαι και απόλυτα σίγουρος γιατί με τις κληρώσεις η UEFA τα έχει κάνει μπάχαλο τα τελευταία χρόνια. Το σύστημά τους είναι απίστευτο. Ανοίγει το πρώτο μπαλάκι. Ο νικητής του ζευγαριού 2. Θα δούμε σε λίγο πώς θα είναι. Ποιο θα είναι. Ανοίγει και το δεύτερο μπαλάκι.
Με λίγο κόπο, έλα, με τη Σλάβια Πράγας. Έφυγε η Σλάβια. Α, όχι, περίμενε, να δούμε ποιος είναι ο νικητής ζευγαριού. Περιμένουμε. Άντε, αγόρι μου χρυσό. Άντε, αγόρι μου χρυσό. Λοιπόν, Κλουζ Σέλτικ, ο νικητής θα παίξει με τη Σλάβια Πράγας. Άρα. Έφυγε η Σλάβια. Ζευγάρι ένα είναι ο ΠΑΟΚ. Έφυγε η Σλάβια, οπότε. Η Σλάβια. Άρα, απομένει... Έχει φύγει και η Ρόζενμπορκ Μάριμπορ. Και ο νικητής του ΑΠΟΕΛ Καραμπάχ. Πλησιάζουμε στα αργία στη δική μου πρόβλεψη. Young Boys βγήκε τώρα. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ τα ξέρει από τώρα τον αντίπαλο. Εάν θα αποκριθεί εις βάρος του Άγιαξ. Ή θα περιμένει νικητή ζευγαριού. Ανοίγει το δεύτερο. Ο νικητής ζευγαριού 3. Λοιπόν, λογικά δεν είναι ο ΠΑΟΚ το 3, είναι το 1. Άρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή, ναι, δεν είναι, του ΑΠΟΕΛ Καραμπάχ. Ερυθρός Αστέρας ή Κοπεχάγη με Young Boys. Ναι, άρα ο ΠΑΟΚ, παιδιά, θα αγωνιστεί είτε κόντρα στον ΑΠΟΕΛ είτε κόντρα στην Καραμπάχ. Πρώτο παιχνίδι ΑΠΟΕΛ Καραμπάχ στην Κύπρο. Ρεβάνς. Πάμε, έλα. Ανοίγει και αυτό, να είμαστε λίγο σίγουροι, βέβαια. Αλλά αυτό είναι. Θέλεις να είμαστε λίγο σίγουροι. Εντάξει, δεν έχει μείνει κάτι άλλο, ΠΑΟΚ, παιδί μου. Πρώτο μάτς εκτός. Ναι, ο νικητής ζευγαριού 5 είναι αυτό. Από ΕΛ ή Καραμπάγ. Και το άλλο θα είναι ο ΠΑΟΚ. Οπότε μία από αυτές τις δύο ομάδες. Περιμένουμε δηλαδή, εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ τον Άγιαξ. Θα έχουμε μια αναμονή για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός του. Λοιπόν, άρα είμαστε υποχρεωμένοι. Ποιος περνάει, λες, από ΕΛ? Νομίζω από ΕΛ. Πρώτο μάτς στην Κύπρο, δεύτερο στο Αζερμπαϊτζάν, στο ζευγάρι από ΕΛ Καραμπάχ. Εβεβαιώθηκα. Από ΕΛ είπα. Και ευχαριστώ, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ ή ο Άγιαξ θα αντιμετωπίζουν τον νικητή του ζευγαριού αυτό. Πρώτο μάτς είτε στην Κύπρο είτε στο Αζερμπαϊτζάν, δεύτερο σε Τούμπα ή Άμστερνταμ. Αυτή είναι η κλήρωση. Τον play-off του Champions League. Στις 2.30 θυμίζουμε ακολουθεί του Europa League. Ναι, οι αγώνες 22 Αυγούστου και 29 Αυγούστου. Οι δύο αγώνες στον το play-off. Ξαναλέμε, ο ΠΑΟΚ με τον νικητή του ζευγαριού από ΕΛ Καραμπάχ. Νομίζω ότι οι Κύπροι έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Χρήσανθε, τι έχεις να πεις, αν περάσει ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ευχαριστημένος. Έλα. Είπα το πρωί ότι είσαι ήδη στους ομίλους του Champions League. Δεν με ακούσατε που το είπα? Ναι, το ακούω πριν έξω. Το λες έτσι, ε. Και win-win κατάσταση. Μετά το Καζακστάν. Win-win. Άμα δεν περάσει, μετά θα λέμε ότι δεν πέρασε, ενώ ήταν να περάσει. Ναι. Α, εντάξει. Καλό. Θα την κλείρω στη 1.30 που είναι ο Παναγιώτη. Καλό κι αυτό. Ο Χρήστος μπορεί να ήθελε και Golden State Warriors ή τον ΠΑΟΚ. Ναι, ενδεχομένως ναι. Λοιπόν, τώρα θα είναι το μονοπάτι των πρωταθλημάτων, όπου θα είναι μέσα στην κλήρωση και ο Ολυμπιακός. Θυμίζω στις 2.30 η κλήρωση για τον Europa League, εκεί που θα είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Άρης και ο Ατρόμητος. Συγχαρητήρια στην UEFA για την φοβερή διαδικασία που έχει κάνει. Ξαναλέω, δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί να μην τελειώνει μια φάση και να γίνει την επομένη η κλήρωση. Τέλος πάντων, δεν θα το ψάξω και ιδιαίτερα τι θέλει να κάνει η UEFA, τι δεν θέλει. Υπάρχει καθυστέρηση στο γήπεδο της Τούμπας για να ακούσουμε τον Αμπέλ Φερέιρα και τον Δημήτρη Πέλκα, παραμονές του μεγάλου παιχνιδιού ΠΑΟΚ Άγιαξ. Πραγματικά η ανυπομονησία του κόσμου είναι τεράστια. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν ακούς κάτι άλλο, νομίζω. Δεν ακούς κάτι άλλο. Οι μισοί επιστρέφουν αύριο, αγάπη, για να δουν το παιχνίδι και να φύγουν. Οι άλλοι μισοί που είναι εδώ περιμένουν το παιχνίδι. Είναι η μόνη κουβέντα που γίνεται. Όποιο παιχνίδι και να ήταν, όταν το τελευταίο μάτς ήταν 11 Μαΐου στο ΆΚΑ ο τελικός, η ανυπομονησία ήταν μεγάλη. Πόσο μάλλον τώρα που ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Και είμαι σίγουρος ότι από αύριο το μεσημέρι, 1 η ώρα, 2. Θα αρχίσει η Τούμπα να γεμίζει γύρω-γύρω και από τις 5 και μετά θα αρχίσει να μπαίνει ο κόσμος και στο γήπεδο. 6,5 ώρα Τούμπα θα είναι κατάμιστη, λέω εγώ. Συνεχίζει την κλήρωση, δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση. Απλώς θα ενημερώσουμε στην πρώτη ευκαιρία
το πιθανό αντίπαλο του Ολυμπιακού εάν περάσει την Μπασάκ Σιχίρ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστεί από τον Άγιαξ, θα μεταφερθεί στα play-off του Europa League, η κλήρωση στις 2.30. Ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την Μπασάκ Σιχίρ, θα πάει κατευθείαν στους ομίλους του Europa League. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία της UEFA. Και αυτή έβγαλε το ζευγάρι του Ολυμπιακού, αλλά το χάσα. Θα σε ενημερώσω σε μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός με Μπασάκ Σιχίρ. Άντε βρε, άντε. Μιλάει εντωμεταξύ. Δείξε βρε άνθρωπέ μου. Σίγουρα βγάλε το Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί δεν βγάζω ζευγάρι. Με τον νικητή του Πόρτο Κράσνονταρ. Ωρε Πόρτο. Κονσεϊσάο. Θα είμαστε με Κουσέισαο, γιατί καλά, είναι μέλος της ομάδας. Σε αυτή τη φάση σίγουρα. Καλά, έτσι κι αλλιώς θα ήμασταν. Αλλά τώρα 100%. Δύσκολα. Και Ολιβέιρα εκεί και Κουσέισαο. Ποιον άλλον. Γενικά η Πόρτο. Βιρίνια πρώην. Είναι. Είναι από χρόνια, από εκεί ξεκίνησε. Ο Λίνο. Ο Σάντος Πορτογαλία. Η δεσμή του ΠΑΟΚ με την Πόρτο είναι ισχυρή. Από μικρά παιδιά. Δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί μαζεύει βαθμούς. Μπας και αποφύγει την 72η. Δεν μπορώ πραγματικά, δεν μου πάει καρδιά να υποστηρίξω. Όχι. Πάω με Πόρτο. Με Κονσεϊσάο σίγουρα. Και Σέρτζιο Ολιβέιρα. Καλά, ας περιμένουμε να δούμε αν ο Ολυμπιακός περάσει την Μπασάκ Σιχίρ. Και να είναι και η Πόρτο εκεί βέβαια. Και να είναι και ο Κονσεϊσάο στην Πόρτο. Θα είναι ο Κονσεϊσάο στην Πόρτο. Εάν δεν περάσει η Πόρτο την Κράσνονταρ, δεν θα είναι ο Κονσεϊσάο στην Πόρτο με αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Εδώ ήταν με το 1,5 πόδι εκτός επειδή έχασαν το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Πάντως, επειδή έβλεπα λίγο το Σάββατο το Zenit Krasnodar, είναι καλή ομάδα Krasnodar, αλλά σίγουρα δεν είναι στα επίπεδα της Πόρτο. Τουλάχιστον της Πόρτο με την εικόνα που είχαμε πέρσι. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση με την κλήρωση. Τα άλλα ζευγάρια βαριά μέσα θα πω. Δεν αφορούν και πολλούς. Βαριέμαι, αγαπητέ. Δεν τράπηκε δηλαδή. Όχι. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι σε πρώτη φάση ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή από ΕΛ Καραμπάχ. Και στη δεύτερη φάση, αν ο Ολυμπιακός περάσει την Μπασάκ Σιχίρ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πόρτο Κράσνονταρ. Τώρα τα υπόλοιπα. Τι να μπορέσει, αγάπη, ότι η Δυναμό Ζάγκρεπ ή η Φερεσβάρος θα αντιμετωπίσει τη Μάρι Μπορέ τη Ρόζεμπορ. Ποιον απασχολεί αυτό το πράγμα. Ξεκινάμε νομίζω σιγά σιγά. Ο Μπελφερέρα έχει πάρει θέση. Ξεκινάμε. Ωραία. Για να τοποθετηθεί. Οπότε νομίζω σε δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει και το live του ΠΑΟΚ TV. Για να τα ακούσουμε ζωντανά. Τι κακή φωτογραφία του βάλανε. Πρώτο παιχνίδι του Αμπέλ Φερέιρα στο Champions League στην καριέρα του. Ναι. Υπάρχει και θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Στο Europa League μόνο έχει βρεθεί σαν προπονητής ο Αμπέλ Φερέιρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνει και τον ντεμπούτο του στον πάγκο του ΠΑΟΚ και τον ντεμπούτο του στο Champions League. Μακάρι να είναι μια πολύ ευχάριστη ανάμνηση για τον Αμπέλ Φερέιρα, γιατί αν είναι για τον Αμπέλ Φερέιρα θα είναι και για όλους εμάς. Αν καταφέρει δηλαδή στον ντεμπούτο του στον ΠΑΟΚ να πάρει την πρώτη του νίκη σε αγώνα στο Champions League. Είμαστε αναμονή, νομίζω σε λίγα δευτερόλεπτα θα ακούσουμε τον Πορτογάλο και τον Δημήτρη Πέλκα. Ναι, περιμένουμε λίγο να συνδεθεί το ΠΑΟΚ TV μάλλον. Γιατί είναι στο πάνελ ο Αμπέλ Φερέιρα από ό,τι βλέπω σε κάτι φωτογραφίες που μας έχουν στείλει. Είμαστε αναμονή για να τον ακούσουμε και αυτόν και τον Πέλκα. Με μικρή καθυστέρηση νομίζω αυτό είχε να κάνει και με την κλήρωση ενδεχομένως. Γιατί γενικά οι συνέντευξεις τύπου του ΠΑΟΚ δεν καθυστερούν καθόλου. Νομίζω ότι θα το γίνει σίγουρα η ερώτηση τι ποσοστό δίνεται στον ΠΑΟΚ για να περάσει κτλ. Στην τωρινή. Ναι. Ναι, αυτό το. Δηλαδή θα μπορούσε να πει 20-30, ξέρω εγώ, όχι 20-80. Όπως θα γίνει η ερώτηση στον Τεν Χάγκ, αγάπη, ελπίζω να μην την κάνεις εσύ. Τι. Βλέπεις, σε προφυλάζω. Ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ ξεχωρίζεται. Αυτή η ερώτηση. Σωστό και αυτό. Που κρύβει για μένα πολύ βλαχιά μέσα και σύνδρομο κατωτερότητα. Δηλαδή ήρθε ο. Είναι η στάνταρ ερώτηση. Ο προπονταράς του Άγιαξ. Ξεκινάει. Ξεκινάει. Έλα, πάμε να το ακούσουμε. Χαμηλώνουμε τα κινητά για να μην έχουμε παραβολές. Ξεκινήσουμε όπως πάντα με τον Δημήτρη, με τον ποδοσφαιριστή, για να τον αποδεσμεύσουμε και συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις για τον κύριο Φερέιρα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είναι να ετοιμάζεσαι να αντιμετωπίσεις μια ομάδα την οποία
οι περισσότεροι, και έχω την εντύπωση και εσύ, τη θαυμάσαμε πέρυσι στην πορεία της στο Champions League. Εντάξει, κάνανε μια πολύ καλή πορεία πέρυσι στο Champions League. Δείξανε ότι υπάρχει από τις ακαδημίες, γενικά βγάζουν ποδοσφαιριστές και έχουν μια φιλοσοφία η οποία κρατάει χρόνια. Εμείς κοιτάμε το δικό μας κομμάτι. Δουλέψαμε ένα μήνα τώρα με τον καινούργιο προπονητή στην προετοιμασία, τη φιλοσοφία του. Το σημαντικό είναι να κοιτάμε κάθε μάτς χωριστά, αρχές γενομένες με το αυριανό μάτς. Έτσι μάθαμε, έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Γιατί έχουμε ένα στόχο βέβαια, αλλά άμα δεν κάνεις το 100% από αυτό που θα ζητήσει ο προπονητής σε κάθε μάτς χωριστά, δεν μπορείς να το πετύχεις. Το στόχο μας είναι αυτό, κάθε μάτς χωριστά, και ξεκινάμε από αύριο. Σταύρο. Καλησπέρα και από μένα και καλή τύχη. Είχες ένα θεματάκι την προηγούμενη εβδομάδα, το έχεις ξεπεράσει 100%, πλέον είσαι ok? Ναι, είμαι 100% έτοιμος. Άλλη ερώτηση για τον Δημήτρη. Έλα, Γιάννη. Γνωρίζετε λίγο πολύ το στυλ παιχνιδιού του Άγιαξ, μια ομάδα που πρεσάρει ασφιχτικά. Φαντάζομαι έχετε προετοιμαστεί πάνω σε αυτό και ίσως αν έχετε επισημάνει κάποιες αδυναμίες του αντιπάλου σας. Σίγουρα τους έχουμε διαβάσει, τους έχουμε μελετήσει αυτόν τον καιρό. Ξέρουμε πώς παίζουν, ξέρουμε πού πρέπει να χτυπήσουμε. Αυτά είναι τα μυστικά τα οποία θα τα φανερώσουμε αύριο στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω να είμαστε 100% έτοιμοι να δώσουμε πραγματικά παραπάνω από το 100% όλοι οι ποδοσφαιριστές, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε πειθαρχημένοι στο τι θα μας ζητήσει ο προπονητής μας και πιστεύουμε όλοι στο πλάνο που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και θα είμαστε έτοιμοι. Καλά, Γιάννη. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλή επιτυχία. Ένας από τους πιο συνηθισμένους τίτλους αυτών των ημερών είναι το Τρίτη και Φαρμακερή για τον ΠΑΟΚ, επειδή έχουν προϋπάρξει τα προηγούμενες δύο συναντήσεις. Περνάει αυτό καθόλου από το μυαλό σας, ότι δύο φορές, και δεν ήταν και μάτς τα οποία ο ΠΑΟΚ ήταν μακριά, ήταν μάτς λεπτομεριών. Αν τα σκέφτεστε αυτά ή είναι μια καινούργια ξεκάθαρη σελίδα? Ναι, αυτά πιο πολύ είναι και για εσάς, δημοσιογράφους, και για τον κόσμο. Εμείς, όπως είπα και πριν, στο μυαλό μας έχουμε το αύριο, το πώς θα είμαστε έτοιμοι, το τι πρέπει να κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής και ομαδικά για να είναι αντάξει στις προσδοκίες που θα δημιουργηθούν και στις δυσκολίες του αυριανού παιχνιδιού. Οπότε, όπως είπα και πριν, είμαστε 100% συγκεντρωμένοι για αύριο. Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Δημήτρη, πολλοί συζητάνε για το γεγονός ότι ο Άγιαξ πούλησε σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Πιστεύεις ότι είναι παγίδα να μπείτε στη διαδικασία να συζητήσεις ότι ο Άγιαξ πούλησε παίκτες, και αν θεωρείς ότι το πρώτο μάτς γίνεται στην Τούμπα και αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟ, γιατί συνήθως τις μεγάλες προκρίσεις έχει πάρει στο δεύτερο μάτς εκτός έδρας? Εντάξει, ο Άγιαξ, όπως ξέρουμε, φύγανε τρεις ποδοσφαιριστές μαζί με τον Σένε που από τι έμαθα έκλεισε σε άλλη ομάδα, αλλά κατά τα 8-10 της ομάδας είναι οι ίδιοι. Όποιος και να είναι όμως, σίγουρα είναι καλός, γιατί αυτό το δουλεύουν από τις ατομικές υποδομές που έχουν και η φιλοσοφία είναι η ίδια. Οπότε εμείς αυτό που κοιτάμε είναι να τους δείξουμε εν μέρει σεβασμό, αλλά αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει είναι η δουλειά μας, το τι θα βγάλουμε εμείς στο γήπεδο, το πόσο πάθος και το πόσο καλή θα είμαστε στις λεπτομέρειες, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Εντάξει, το ότι η κλήρωση έγινε έτσι ώστε να γίνει το πρώτο μάτς στην Τούμπα. Εμείς, όπως είπα και πριν, σκεφτόμαστε πώς θα αντιμετωπίσουμε το κάθε μάτς χωριστά. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα αύριο και μετά θα δούμε τι θα μπορούμε να καταφέρουμε στη ρεβάνς. Δημήτρη, σαφώς όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά αυτά τα ευρωπαϊκά και κυρίως απέναντι σε ομάδες όπως ο Άγιαξ, αν θέλεις, δίνουν μεγαλύτερο κίνητρο, γιατί είναι κάπως η βιτρίνα η δική σου και των άλλων συμπαικτών? Κοίταξε, όλα τα μάτς είναι σημαντικά. Πόσο μάλλον ένα μάτς το οποίο θα μπορέσει να σου φέρει στο μέλλον μια διάκριση που δεν έχει καταφέρει κανείς σε αυτή την ομάδα. Εμείς κοιτάμε να είμαστε πραγματικά πολύ δυνατοί και πολύ καλοί στα δύο παιχνίδια αυτά με τον Άγιαξ και αρχίζει αύριο, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, να δίνεις συνέχεια το 100% και να παλεύεις με όλες τις δυνάμεις, γιατί μόνο έτσι μπορείς να καταφέρεις. Έλα, Σάβα. Πέρυσι φτάσατε ένα βήμα πριν από τους ομίλους του Champions League, τελευταίο παιχνίδι εδώ με την Μπενφίκα. Μετά από τόσους μήνες, πόσο διαφορετικός είναι ο ΠΑΟΚ και πόσο πιο δυνατός για να διεκδικήσει αυτό το στόχο? Έχουμε ένα χρόνο εμπειρίας, όπως είπες και εσύ. Πήραμε το μάθημα μας πέρσι
στο μάτς με την Μπενφίκα. Φέτος είναι, πιστεύω, διαφορετικά τα πράγματα. Έχει κρατηθεί ο κορμός της ομάδας. Το πλάνο το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε τον κύριο Πονητή είναι πάρα πολύ καλό. Πιστεύουμε πολύ σε αυτό το πλάνο όλοι οι ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι θα δώσουμε κάτι παραπάνω από ό,τι δώσαμε πέρσι, γιατί μόνο έτσι μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Δημήτρη? Έλα, Γιώργο. Ουσιαστικά ξέρω τι να πάρεις, απλά θέλω να σε ρωτήσω. Πριν από λίγο βγήκε το ζευγάρι από El Karabakh. Θα μου πεις, παίζουμε με τον Άγιαξ ή για κάτι παραπάνω? Θα σου πω ότι παίζουμε τον Άγιαξ και αύριο συγκεκριμένα, ούτε καν το δεύτερο παιχνίδι. Είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο αυριανό μάτς και από εκεί και πέρα θα δούμε. Τελευταία για να περάσουμε στον προπονητή. Είναι από τα παιχνίδια που είσαι απέναντι, ίσως όχι στον Άγιαξ, αλλά απέναντι θα μπορούσαμε να πούμε στη δόξα. Δηλαδή, αν σε περίπτωση επιτυχίας, θα είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα και για την ομάδα και για εσάς. Είναι κάτι που έχετε συνέστηση, αλλά θέλει και διαχείριση αυτό. Το έχετε συζητήσει, πώς το αντιμετωπίζετε? Κοίταξε, δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια, αλλά πραγματικά αυτό θα κάνω, γιατί το μόνο που σκεφτόμαστε είναι το αυριανό μάτς. Όπως σας είπα και τόση ώρα συνέντευξη, ότι έχουμε στο μυαλό μας μόνο πώς θα είμαστε καλοί αύριο, το τι θα κάνουμε για να ακολουθήσουμε το πλάνο αύριο και να είμαστε πραγματικά εμείς νικητές. Οπότε θα σου απαντήσω πάλι με τον ίδιο τρόπο ότι σκεφτόμαστε μόνο το αύριο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ξεκινάμε κατευθείαν με τις ερωτήσεις σας για τον προπονητή που αφορούν το αυριανό παιχνίδι. Καλά τα. Καλησπέρα. Δεν θα ρωτήσω τι σκέφτεστε από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ, αλλά τι σκεφτόσαν μέχρι τη στιγμή που ήρθε η κλήρωση για τον Άγιαξ. Mm-hmm. Την άποψή σας, που δεν θα άλλαξε, όλο αυτό το, την άβρα που έχει το όνομα του Άγιαξ, ειδικά μετά την περσινή του πορεία. Πριν το κακοσυνέπεσα στον προβολή Άγιαξ, ήμουν του Μέσου Κροντούδου και τεχθεί του να επικαπασταθούν κομμεντάριο δεσαντεσάριο, αν τη δεσαντέρ και ενό διανούσου γαρμάνου. Είμαι πρώτο λόγο από την Τσουκούπα Πλουατρά. Εντάξει, κατά πρώτο λόγο θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ο τράνζιτ, το κουνησίρου τράνζιτ εκεί είναι. Δυστυχώ και εγώ τώρα μαθαίνω την πόλη, γι' αυτό συνέβη αυτό. Δεν θα ξανασυμβεί. Falando diretamente de. O mais importante para mim. Τώρα, όσον αφορά τον αντίπαλο, για μένα το πιο σημαντικό. Toda a gente conhece o nosso adversário. Μια και όλοι πάνω κάτω γνωρίζουμε τον Άγιαξ. É a capacidade que nós temos de nos desafiar a nós mesmos. Το πιο σημαντικό είναι λοιπόν το να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να βρούμε κίνητρα και να μπορέσουμε να αποδώσουμε αυτό το οποίο ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε. A única coisa que eu quero dos meus jogadores, ou dos nossos jogadores, é a melhor versão de cada deles. Το μοναδικό πράγμα δηλαδή το οποίο έχω ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές είναι να προσπαθούν κάθε μέρα να είναι ο καλύτερος αυτός που μπορούν να είναι. E que se foquem nas suas tarefas individuais e coletivas. Και ο καθένας να συγκεντρώνεται στα καθήκοντά του, αυτά που έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και ατομικά αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Do primeiro ao último segundo deste primeiro jogo. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο αυτού του αγώνα, γιατί για αυτόν τον αγώνα μιλάμε αυτή τη στιγμή. Para mim, o grande desafio vai ser interno. Για μένα δηλαδή η μεγαλύτερη πρόκληση είναι. Περισσότερο έρχεται από μέσα μας, εσωτερικά και λιγότερο από τον ίδιο τον αντίπαλο. Em relação ao Ajax, toda a gente conhece, sabe da filosofia de jogo que tem, que vale sobretudo pelo jogo coletivo. Όσον αφορά τώρα την ομάδα του Ajax αυτή καθ' αυτή, σίγουρα όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πρόκειται για μια ιστορική ομάδα, μια ομάδα που καταφέρνει μέσω των ακαδημιών της να έχει αρκετές επιτυχίες, βασίζεται πάρα πολύ στο συλλογικό παιχνίδι. E nós estaremos prontos para atacar os pontos fortes do nosso adversário. Έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και εμείς από τη δικιά μας πλευρά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να εξουδετερώσουμε τα δυνατά σημεία του αντιπάλου μας. Assim como atacar os pontos menos fortes que o nosso adversário tem. Και να εκμεταλλευτούμε όποιες αδυναμίες έχει αυτός ο αντίπαλος. Então, do lado estratégico será seguramente uma das nossas armas. Και νομίζω ότι το στρατηγικό κομμάτι του παιχνιδιού θα είναι ένα από τα βασικά μας όπλα. Είναι όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι, mm-hmm. γιατί υπάρχει ένα θέμα με τον Καντουρί που και ο ίδιος τον θεωρεί πολύ σημαντικό για το παιχνίδι της ομάδας. Από τότε τους ζωγάζω σαν δυσπονίβες, που σαβήγαμε και έχουν και ένα θέμα με τον Καντουρί, η κουσμιέρα σε κοινούς ζωγάζω πολύ importante para a sua equipa. Para mim, são todos os jogadores são muito importantes. Για μένα όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι σημαντικοί. Porque todos eles até o dia 2,
se prepararon para este encuentro. Γιατί όλοι τους μέχρι και σήμερα προετοιμαστήκαν, έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό για να είναι έτοιμοι για αυτόν τον αγώνα. Portanto, tudo que acontecerá amanhã, οπότε ό,τι και να συμβεί στον αυριανό αγώνα, será fruto do trabalho dos 11 que jogaram, θα είναι καρπός της δουλειάς που κάνανε αυτοί οι 11 ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν, dos 7 que vão ficar no banco, των 7 που θα είναι στον πάγκο, e dos outros que vão ficar fora por opção, mas que trabalharam para este encontro. Και των υπόλοιπων βέβαια που θα είναι εκτός αποστολής μεν, αλλά και αυτοί έχουν δουλέψει όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο για να βοηθήσουν όλους τους υπόλοιπους να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Resposta? Se está tudo bem, todos os jogadores estão disponíveis? A 200%. Estou de acordo, etc. Ποιον Άγιαξ περιμένει να δει αύριο, λίγο πολύ την ομάδα που έπαιξε και κόντρα στη Φίτε σε προχθές, ή πιστεύει ότι κάποιοι παίκτες που δεν αγωνίστηκαν μπορεί να εμφανιστούν αύριο? Όταν το... Qual versão do Ajax vamos esperar jogar contra, por exemplo, aquele que jogou contra o Fites ou com os outros jogadores que se calhar não jogaram nesse jogo e vão jogar amanhã? O Ajax tem uma identidade muito própria. O Ajax tem uma συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. E não acredito que a única coisa que muda é o adversário. Και το μοναδικό που αλλάζει για αυτούς είναι ο αντίπαλος τον οποίο αντιμετωπίζουν και το κάποιες μικροαλλαγές που μπορούν να κάνουν βάσει του αντιπάλου. E o que nós vamos procurar aqui, ou que eu vou procurar aqui, é criar exatamente uma identidade. Και αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ, να βρω ποια είναι η καλύτερη ταυτότητα της δικιάς μου ομάδας που θα μπορέσει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στην αντίπαλη ομάδα. Και isso que faz as grandes equipas. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που κάνει τις μεγάλες ομάδες. Não dependem de um só jogador, mas dependem da ideia de jogo. Το να μην εξαρτώνται δηλαδή από ένα μόνο ποδοσφαιριστή, από δύο ή από τρεις, αλλά συνολικά όποιος ποδοσφαιριστής και να αγωνίζει δεν είναι πάνω κάτω το ίδιο. Όπως είναι και ο Άγιαξ βέβαια. E o que nós queremos aqui de facto na nossa equipa. É que a estrela seja a equipa. Και εμείς αυτό το οποίο ζητάμε από τη δικιά μας την ομάδα είναι το αστέρι, ας το πούμε, της ομάδας, δεν είναι η ίδια η ομάδα και όχι κάποιος συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Com a ajuda dos nossos apaixonados adeptos. Με τη βοήθεια βέβαια των οπαδών μας που ξέρουμε ότι θα μας στηρίξουν μέχρι τέλους. E parabéns a eles porque já sei que esgotaram a partida, esgotaram os bilhetes para a época. Και επί της ευκαιρίας θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και για το αυριανό sold out, το οποίο είναι σίγουρο, και για το γεγονός ότι έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια διαρκείας. E o grande desafio que eu tenho para eles é que nos apoiem em todos os momentos. Και αυτό που ζητάω από αυτούς είναι να μας στηρίξουν σε όλες τις στιγμές του παιχνιδιού. Quando estivermos por cima no resultado. Ακόμα και όταν παραδείγματος χάρη είμαστε μπροστά στο σκορ. Ou se o resultado não estiver a nosso favor até ao fim. Ή ακόμα και αν δεν είμαστε, αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο μέσα στον αγώνα, να μας στηρίξουν μέχρι τέλους για να μπορέσουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Και η φόρσα του Τούμπα nos pode ajudar. Και νομίζω ότι σε αυτές τις πιο δύσκολες στιγμές είναι που η δύναμη της έδρας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Είπατε ότι στόχος είναι ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί τα δυνατά του σημεία και να χτυπήσει τα δύνατα σημεία του Άγιαξ. Mm-hmm. Ποια είναι αυτά τα δύνατα στοιχεία, σημεία που έχετε δει στους πρωταθλητές ομάδες? Vamos tentar tomar vantagem dos pontos negativos do Άγιαξ. Quais são os pontos negativos do Άγιαξ que nós vamos tentar? Como vocês devem calcular, todos os pormenores contam. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όλες οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο. E por muito que eu lhe queira dizer assim, que é uma pergunta pertinente e inteligente. Και όσο και αν θέλω να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, η οποία είναι πραγματικά και λογική, και έξυπνη, και σωστή. O nosso adversário vou dar zero. Στον αντίπαλό μας από σήμερα, από αυτή τη συνέντευξη τύπου, δεν θα πάρει τίποτα. Που να μπορεί να υπολογίσει. Vai ter que ser jogado dentro das quatro linhas e todos os pormenores contam. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν που θα παιχτεί στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και κάθε λεπτομέρεια μετράει. E um deles começa aqui. Και μία από αυτές τις λεπτομέρειες μπορεί να βρίσκεται και εδώ. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να δώσουμε κάτι στον αντίπαλο. Έλεγε. Επειδή λίγο πριν δεν ακούστηκε για Αλκαντουρί, θα είναι στην αποστολή. Δεν ακούσαμε. Mas a seguir ao jogo, podem me perguntar e eu explico tudo. Estava a perguntar se o Αλκαντουρί está na convocatória. Assim. Ναι. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Λένε πολλοί ότι για ένα παιχνίδι με γηπεδούχο, τώρα καλή ώρα ο ΠΑΟΚ, μια νίκη με 0 στην άμυνα, ένα ιδανικό αποτέλεσμα. Στο μυαλό του υπάρχει το ιδανικό αποτέλεσμα για το αύριο το βράδυ? Να σου καλέσω εσύ un resultado ideal, porque há muitas equipes que dizem que o resultado ideal é, por exemplo, ganhar sem sofrer nenhum golo, com 0 na nossa baliza. Esse pode ser um resultado ideal para nós ou não está a pensar nisso? Esse era o ideal, mas para mim ganhar é sempre o ideal. Σίγουρα το ιδεατό θα ήταν αυτό, δηλαδή να καταφέρεις να κερδίσεις με 0 παθητικό. Αλλά από εκεί και πέρα, για μένα το να κερδίσεις είναι και αυτό από μόνο του κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρυσι το Μάρτιο, οι παίκτες σας κέρδισαν ένα παιχνίδι εδώ με τον Ολυμπιακό.
3-1 με το οποίο στην ουσία πήραν το πρωτάθλημα. Ήταν ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος ήρθε πολύ φιλόδοξος, αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε τρομερό πάθος και το σκορ θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο. Έμεινε δε ιστορικό γιατί οι παίχτες πανηγύριζαν για τάκλιν που κάνανε στο κέντρο του γηπέδου στο τελευταίο λεπτό. Έχετε υπόψη αυτό το μάτς, το έχετε μελετήσει, θα μπορέσει να βγάλει κάτι ανάλογο η ομάδα. É claro que sim, temos que a estratégia começa logo pelos nossos adeptos. Ναι, όπως είπαμε και πιο πριν, π.χ. η στρατηγική ξεκινάει και από τους οπαδούς μας, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Quanto mais unidos tivermos, mais temidos seremos. Γι' αυτό και λέμε ότι όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο πιο δυνατοί είμαστε. Depois trabalhamos muito e preparamos para este jogo. Από εκεί και πέρα δουλεύουμε πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι και στο πνευματικό ψυχολογικό κομμάτι. E como devem calcular, eu não quero abrir muito o lado estratégico do jogo aqui na imprensa. Και εντάξει, παρόλο που δεν θέλω να ανοιχτώ πάρα πολύ όσον αφορά το στρατηγικό κομμάτι, σίγουρα το πάθος πιστεύω ότι θα υπάρχει. Agora vos garanto que os nossos jogadores, pela paixão que têm, pela força que têm, pela vontade e o querer de querer fazer história neste clube, porque foi esse, independentemente do adversário que nos calhasse, foi esse o objetivo que traçamos para esta eliminatória. É passar para estar na fase de grupos. Agora, sabemos da realidade e do adversário que nos κάτι nós vamos confrontar. Που μπορώ να σου το εγγυηθώ, γιατί ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μας έτυχε ο Άγιαξ τελικά στα προκριματικά, αυτό που ξεκινήσαμε από την αρχή και θέλουμε να κάνουμε είναι να πετύχουμε ιστορία με την ομάδα του ΠΑΟΚ, να μπορέσουμε να μπούμε στους ομίλους, να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει και αυτό θα γίνει αυτή τη στιγμή έχοντας αντίπαλο τον Άγιαξ, γιατί αυτός μας έτυχε. Οπότε, όσον αφορά το πάθος ή τη θέληση, την αποφασιστικότητα και το πόσο πολύ θέλουν οι ποδοσφαιριστές να πετύχουν αυτή την ιστορική στιγμή για τον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι θα τη δούμε αύριο στο χορτάρι. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πλέον μας έτυχε ο Άγιαξ, ξέρουμε πολύ καλά το πόσο μεγάλη ομάδα είναι. Έλεγε. Για το ζευγάρι από El Karabakh να ρωτήσουμε ή να μην κάνει τον κόπο. Από El Karabakh. O mais importante, eu desde o primeiro dia que cheguei aqui ao PAOK, preparo este jogo. Από την πρώτη μέρα που ήρθα στον ΠΑΟΚ, εγώ στο μυαλό μου έχω μόνο το πρώτο μάτς που θα παίξουμε αύριο και πάνω σε αυτό προετοιμαζόμαστε από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Independentemente do adversário que nos calhasse no sorteio. Ανεξάρτητα από την ομάδα που θα μας τύχαινε στην κλήρωση. Nesta medida, o nosso objetivo é claro. Γιατί σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Seja onde for, seja contra quem for. Όπου και να παίξουμε, με όποιον και να παίξουμε. Jogar para ganhar. Να παίξουμε για να κερδίζουμε. É esta a mentalidade deste clube. Αυτή είναι η νοοτροπία αυτού του συλλόγου και έτσι θα πορευτούμε. É esta a ambição deste clube. Αυτή είναι η φιλοδοξία που έχει ο σύλλογος. É esta a ambição dos nossos adeptos. Αυτή είναι η φιλοδοξία και το θέλω των οπαδών μας. E todos juntos. Como já disse, seremos muito mais fortes. Και όλοι μαζί είμαστε πολύ πιο δυνατοί και θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Sabemos que as expectativas estão altas. Ξέρουμε ότι οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Temos que ser realistas. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Mas ambiciosos. Αλλά πάνω απ' όλα φιλόδοξοι. Έλα, Γιώργο. Δώσε το στο Γιώργο και μετά στον. Αύριο θα ζήσει για πρώτη φορά κάτι που εμείς το βλέπουμε το τελευταίο χρόνο σύμβολο. Δηλαδή τον Ιβάν Σαββίδη να συνοδεύει την αποστολή μέχρι έξω από το γήπεδο. Θα δούμε τον Ιβάν Σαββίδη να συνοδεύει την αποστολή μέχρι έξω από το γήπεδο και να αγκαλιάζει ένα-ένα τα μέλη πριν μπουν στο γήπεδο. Αν είχε την πρώτη επαφή με τον κύριο Σαββίδη χθες και οι πρώτες εντυπώσεις. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ τον κύριο Σαββίδη Ταρακή. Junto conosco, dar uma próxima a cada um jogador e cada um dos estafantes de entrar. Portanto, se o senhor já tinha a primeira sensação, como é que você já falou com ele? Qual é a primeira sensação que ele deu? Já tive o prazer de o conhecer. E ele tem de mudar, que é ευχαρίστηση να τον γνωρίσω. Com todo o respeito por ser mais velho do que eu. Με όλο το σεβασμό, γιατί είναι ένας άνθρωπος μεγαλύτερος από εμένα. Comungamos da mesma ambição. Θεωρώ πως μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα και την ίδια φιλοδοξία.
dar o nosso melhor para vencer. Προσπαθούμε να δώσουμε όλοι μας τον καλύτερο μας εαυτό για να κερδίσει η ομάδα. Ele é um vencedor por natureza. Que o ίδιος είναι ένας γεννημένος νικητής. E eu revejo-me na ambição dele. Και βλέπω αυτή την φιλοδοξία που έχει και από αυτήν τρέφομαι κι εγώ. E eu começo aqui uma página nova neste clube. Εγώ αυτή τη στιγμή ξεκινάω μια νέα σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Um clube com um historial imenso. Ενός συλλόγου με τεράστια ιστορία. Mas revejo-me na ambição dele. Αλλά πραγματικά θέλω να αποτελέσω κι εγώ μέρος αυτής της ιστορίας μέσω αυτής της κοινής φιλοδοξίας που υπάρχει. Revejo-me nos sonhos dele. Βλέπω δηλαδή τον εαυτό μου μέσα στα όνειρά του. E como disse, quanto mais juntos estivermos, mais fortes seremos. Και νομίζω ότι όλοι μαζί μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Δηλαδή, όσο πιο μαζί είμαστε, όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο πιο δυνατοί. Επειδή είπε προηγουμένως ότι από την πρώτη μέρα το μυαλό μου ήταν στο πρώτο μάτς, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, άλλαξε καθόλου η φιλοσοφία του ή η προσέγγιση του ακούγοντας τον Άγιαξ? Για να το θέσω καλύτερα, τι μεσολάβησε από την κλήρωση μέχρι και σήμερα? Πριν το δεύτερο και το δεύτερο δύο, θα βάζω το σώμα στο πρώτο πρώτο jogo que nós fazíamos é a menina. Portanto, desde o momento que no início não sabíamos qual era o nosso adversário, depois quando sabíamos que esse adversário ia ser o Ajax, mudámos um pouco o nosso processo ou a nossa estratégia, podemos dizer, sobre esse jogo. A identidade é a mesma, a estratégia e a agonistική μας ταυτότητα justa. Παραμένει γνωστό ποιος είναι ο αντίπαλός σου και από εκεί πέρα, όπως τον έχεις διαβάσει, αρνητικά, θετικά στοιχεία, πού πρέπει να στοχεύσεις κτλ. Τιμούς προσφέρει και ο μιλμινατόρια δύο μάους. Πρέπει να καταλάβουμε, να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι πρόκειται για μια προκριματική φάση δύο αγώνων. Onde o fator emocional é determinante. Όπου ο συναισθηματικός παράγοντας είναι πάρα πολύ σημαντικός. E quando me perguntam o que é isso. Και αν με ρωτάτε τι είναι αυτό. É cada dos nossos jogadores, do primeiro ao último segundo, estar focado única e exclusivamente na sua tarefa. Είναι ο κάθε ποδοσφαιριστής να μπορεί να διαχειρίζει τα συναισθήματά του και σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή του παιχνιδιού, από την έναρξη του μέχρι την τελική λήξη του από τον διαιτητή, να είναι αποκλειστικά συγκεντρωμένος στο τι πρέπει να κάνει ο ίδιος μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσει την ομάδα. É cada segundo jogo estar alerta e atento a tudo que se passa. Κάθε δευτερόλεπτο, δηλαδή να είναι με το 100% με όλο του το είναι μέσα στον ουσιαστικό χώρο για να είναι προετοιμασμένος για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Se todos fizermos isso, estaremos seguramente muito mais próximos de vencer este adversário. Εάν το κάνουμε αυτό, τότε σίγουρα οι πιθανότητες μας να νικήσουμε αυτόν τον αντίπαλο θα είναι μεγαλύτερες. Είπε ότι δεν θέλει να αναφερθεί στα αγωνιστικά του Άγιαξ. Απόλυτα λογικό και κατανοητό. Θα ρωτήσω κάτι για τον Άγιαξ, όχι το αγωνιστικό. Από την Ολλανδία λένε ότι ο Άγιαξ ήθελε Van de Beek να είναι παρόν στα παιχνίδια αυτά. Και όχι να πάει τώρα στη Ρεάλ. Του δείχνει αυτό κάτι για το πώς ο Άγιαξ πλέον προσεγγίζει τον ΠΑΟΚ. Portanto, ok, se não quer falar sobre o Ajax, isso é muito claro, podem entender. Só o facto é que o Van de Beek parece que vai jogar conosco e depois vai para o Real. Isso diz alguma coisa como é que o Ajax quer confrontar o ΠΑΟΚ, que quer todas as armas possíveis contra nós? Sabem a nossa força, sabem a nossa organização, viram-nos a jogar, viram a nossa pré-época e tenho certeza que nos vão respeitar também. Σίγουρα πιστεύω ότι αυτό κάτι δείχνει ότι και η αντίπαλη ομάδα μας έχει διαβάσει, έχει δει τα παιχνίδια που έχουμε κάνει στην προετοιμασία, σίγουρα μας σέβεται και σίγουρα θα προσπαθήσει να έχει όλα της τα όπλα, έτοιμο πόλεμα για να μπορέσει να έρθει σε αυτή την προκριματική φάση. Tenho certeza que vão jogar com o melhor 11. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα έρθουν εδώ πέρα για να παίξουν με την καλύτερη δεκάδα που διαθέτουν. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Good work. Και Δημήτρη Πέλκα και Αμπέλ Φερέιρα από την Κούβα. Προφανώς και δύο δεν ήθελαν να σχολιάσουν τη σημερινή κλήρωση για τα play-off τη Champions League και οι δύο εστιάζουν στο αυριανό παιχνίδι της πρώτης φάσης. Ειδικά ο Πέλκας το είπε πάρα πολλές φορές. Απόλυτα λογικό και κατανοητό. Ο Κατουρί θα είναι κανονικά στην αποστολή, είπε ο Πορτογάλος, την οποία αποστολή περιμένουμε κιόλας. Δεν θέλησε να ανοίξει παραπάνω χαρτιά του και νομίζω και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό για όλους. Δεν θέλησε επίσης να βγάλει έτσι ειδήσεις για τον Άγιαξ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ότι από τη σημερινή συνέντευξη τύπου ο Άγιαξ δεν θα μάθει κάτι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το αυριανό παιχνίδι. Ουσιαστικά πλέον αυτό που περιμένουμε πλευράς ΠΑΟΚ είναι να μάθουμε την αποστολή. Ποιοι θα είναι μέσα, ποιοι θα είναι έξω. Και από εκεί και πέρα. Και στο σχήμα νομίζω ότι ξέρουμε πάνω κάτω ποιες είναι οι επιλογές. Δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη έκπληξη. Ουσιαστικά το μόνο θέμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι του Καντουρί, που έχει το θέμα στη μέση, αλλά νομίζω ότι
επειδή το παλεύει πολύ, θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στον Άγιαξ. 3:20 φτάνει στη Θεσσαλονίκη σε περίπου μία ώρα. 7 η συνέντευξη τύπου στην Τούμπα και 7:30 η τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν από το αυριανό παιχνίδι. Μαζί τους θα είναι νομίζω και όλοι οι απεσταλμένοι, όλη η αποστολή τους και όσος κόσμος θα ταξιδέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα είναι πολύ ο κόσμος. Όσοι θα είναι. Θα μιλήσουμε, θα πάρουμε την Ελένη Χρήστο. Θα καλέσουμε λίγο την Ελένη να μας πει τι έγινε στην Τούμπα πριν από λίγο, τα παραλυπόμενα λίγο δεξιά-αριστερά από την συνέντευξη τύπου. Εγώ να θυμίσω ότι ο ΠΑΟ κληρώθηκε, όσοι δεν το έχετε μάθει, με τον νικητή του ζευγαριού από ΕΛ Καραμπάχ. Πρώτο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, εφόσον προκριθεί εις βάρος του Άγιαξ, εκτός έδρας, 22 Αυγούστου. Επαναληπτικό στην Τούμπα στις 29 Αυγούστου. Θα είναι ένα ακόμα παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ στα play-off με τη ρεβάνς στην Τούμπα, όπως έγινε με τη Σάλκε, όπως έγινε με την Μπενφίκα. Ας φτάσει ο ΠΑΟΚ με το καλό να περάσει τον Άγιαξ και είναι θέματα που θα τα δούμε, αν και θα έχουμε σήμερα νομίζω θέματα στο ΠΑΟΚ 24 και για την ΑΠΟΕΛ και για την Καραμπάχ, να πάρετε έτσι μια γεύση τι αλλαγές έχουν γίνει στις δύο ομάδες σχέση με πέρσι και ποια είναι τα βασικά γνωρίσματά τους. Στις γενικές γραμμές πάντως, εντάξει, κλήρωση δεν μπορεί να τρομάξει τον ΠΑΟΚ, αλλά όταν έχεις δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ, οτιδήποτε άλλη κουβέντα φαίνεται και λίγο έτσι οξύμορη. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε και το ποιος είναι ο ΑΠΟΕΛ ή το ΑΠΟΕΛ και ποια είναι η Καραμπάχ. Ναι, είναι απόλυτα λογικό αυτό που πήκε ο Πέλκας, ότι το μυαλό όλων είναι στο αυριανό παιχνίδι και μετά στην επόμενη Τρίτη. Το να σκεφτείς την επόμενη φάση ενώ δεν έχεις εξασφαλίσει καν την παρουσία σου εκεί, θα είναι λίγο περίεργο. Εκ των πραγμάτων αυτό θα ίσχυε αν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε την Κραϊόβα για παράδειγμα. Δεν μπορείς να σκεφτείς τόσο μακριά, αλλά ένα παραπάνω όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Άγιαξ στο momentum που πετυχαίνεις τον Άγιαξ. Άλλο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ, άλλον Άγιαξ αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ την πρώτη φορά. Εκείνη την ομάδα με στάρ τον Σουάρες. Άλλη ομάδα αντιμετώπισε πριν από 2 χρόνια. Άλλη ομάδα αντιμετωπίζει τώρα. Είναι η περίοδος όπου ο Άγιαξ ξαναπαίρνει πάλι τα πάνω του, γιατί πάντα έχει σκαμπανεβάσματα, βγάζει μια μεγάλη φουρνιά, παίρνει κάποιο ευρωπαϊκό τρόπαιο ή φτάνει κοντά στο να το πάρει, πουλάει τους παίκτες, ακολουθεί μια περίοδο κάμψης όπου συνήθως χάνει και τα πρωτεία στην Ολλανδία και ξανά προς τη δόξα τραβά. Ο ΠΑΟΚ τώρα πετυχαίνει τον Άγιαξ στη φάση αυτή, ότι είναι σε ενοντική πορεία. Αλλά σίγουρα και το παιχνίδι με τη Φύτεσε έδειξε ότι ο Άγιαξ έχει αδυναμίες. Είναι αυτό που μας έλεγε και την προηγούμενη εβδομάδα και ο Νίκος ο Μαχλάς, ότι okay, υπάρχει εικόνα υπερσινή, αλλά 2 από τα βασικά γρανάζια είναι εκτός, έχουν βγει από την ομάδα και γενικά αντιμετωπίζει και διάφορα θέματα τώρα στο ξεκίνημα. Γενικά, όπως λένε και οι Ολλανδοί, ο Άγιαξ δυσκολεύεται λίγο κάθε χρόνο στο ξεκίνημά του, μέχρι να φορτζάρει, θέλει ένα διάστημα, απόλυτα λογικό όπως οι περισσότερες ομάδες. Οπότε νομίζω ότι πιο πολύ έχουμε στο μυαλό μας την περσινή πορεία και γι' αυτό λίγο δεν ικανοποιήθηκε μάλλον κανένας όταν ακούσαμε ότι κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Αλλά πλέον περνώντας ημέρες και συνειδητοποιώντας τι κατάσταση είναι, εντάξει, λες ότι τις πιθανότητες σου τις έχεις. Τις έχεις από τη μέρα της κλήρωσης. Όντως μπορεί να έχεις λίγο παραπάνω σε σχέση με τη μέρα της κλήρωσης, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ είναι μια ελληνική ομάδα, δεν έχει την πολυτέλεια ούτε το δικαίωμα να υποτιμήσει ή να εφησυχαστεί ή να δείξει μια αλαζονία, ούτε μισή φάση. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε Ρεάλ ούτε Γιουβέντους, ομάδες που και πέρσι ο Άγιαξ έκανε σκόνη, αλλά είναι μια ομάδα από την Ελλάδα που θα πρέπει, αυτό που έλεγε και ο Σταύρος, να είναι 180 λεπτά ή μπορεί να χρειαστεί και περισσότερα, δεν ξέρουμε, θα το δούμε, να έχει το μυαλό συγκεντρωμένο στο 200%. Είτε ο Άγιαξ αγωνιστεί με τον Έρες, είτε χωρίς τον Έρες, είτε ο Φαντεμπέκ έχει λίγο το μυαλό στη Μαδρίτη και λίγο στην Τούμπα. Ο Άγιαξ έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν σκόνη οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον μια ομάδα από την Ελλάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ είναι συγκεντρωμένος, επειδή διαθέτει περισσότερη ποιότητα σε σχέση με την τελευταία φορά που αντιμετώπισε τον Άγιαξ, διαθέτει ένα κορμό ποδοσφαιριστών που και αν έχει δουλέψει μαζί και αν γνωρίζει ο ένας τον άλλον.
Συν την ατμόσφαιρα της Τούμπας, θα χρειαστεί και τύχη. Το συμπέρασμα είναι ότι επουδενή ο ΠΑΟΚ δεν είναι καταδικασμένος, αλλά επουδενή δεν μπορεί να δει αφιψηλού ότι εντάξει, ο Άγιαξ περνάει διάστημα προσαρμογής. Είδαμε και την εικόνα του στη Φύτεσε. Πάμε να πάρουμε την πρόκριση. Μπορεί να συμβεί, μπορεί. Ποδόσφαιρο είναι και ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια τυχαία ομάδα, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο δικέφαλος, έχω την εντύπωση, να κάνει το τέλειο παιχνίδι, να εκμεταλλευτεί τα λάθη των Ολλανδών που στην άμυνα είδαμε και κόντρα στη Φύτεσε ότι υπάρχουν, υπάρχει ακόμα ανισορροπία χωρίς τον Ντελίκτ. Είμαι σίγουρος ότι και ο Αμπέλ Φερέιρα έχει εντοπίσει τις αδυναμίες του Εάντα στη μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα και εκεί στο χώρο μπροστά από τα στόπερ και πίσω από τους χαφ. Αν ο ΠΑΟΚ θα εκμεταλλευτεί, αν ο Άγιαξ δεν βρει διάδρομο και διάστημα να απλώσει το παιχνίδι του και να παίξει ανοιχτό γήπεδο, ο ΠΑΟΚ έχει τύχη και μάλιστα μεγάλη. Θα τα δούμε όλα αύριο, γιατί εγώ το λέω συνεχώς, όσο και να μιλάμε θεωρητικά, ένας αγώνας ποδοσφαίρου, και γι' αυτό είναι το ποδόσφαιρο το καλύτερο άθλημα στον κόσμο, είναι πάντα απρόβλεπτο. Ναι, μπορεί να περιμένεις ένα παιχνίδι με γκολ και να είναι σφιχτό. Μπορεί να περιμένεις ένα παιχνίδι σφιχτό και να μπουν γκολ και να μην ξέρεις όπου σου ήρθε. Εντάξει, προφανώς και ό,τι συζητάμε είναι θεωρητικό. Στο μπάσκετ, ακόμα και να υπάρξει μια απρόβλεπτη αρχή, σε βάθος παιχνιδιού η ομάδα που είναι η καλύτερη θα ισορροπήσει και 9 στις 10 φορές θα κερδίσει. Στο ποδόσφαιρο οι αστάθμητοι παράγοντες είναι πάρα πολλοί. Ξαναλέω. Ένα δοκάρι, ένα σουτ, ένα γκολ στα πρώτα λεπτά, μια αποβολή, μια κίτρινη κάρτα, ένας τραυματισμός. Δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει τις περισσότερες φορές έναν ποδοσφαιρικό αγώνα πριν καν ξεκινήσει. Θα τα δούμε όλα αυτά από νωρίς, θα είμαστε αύριο στην Τούμπα. Και εγώ και η Αγάπη και η Ελένη και ο Σταύρος, όλο το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24. Και θα σας μεταφέρουμε από νωρίς και μέσα του Λίμπερο και μέσα του ΠΑΟΚ 24 τι θα συμβεί σε ένα πολύ μεγάλο. Βράδυ δεν το λες, Αγάπη. Απόγευμα. Πρώτο μήχρονο θα γίνει, μέρα θα γίνει. Απόγευμα, βέβαια. Ένα πολύ μεγάλο απόγευμα. Με Γρηγόρια Τρίτη στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ναι. Ρεπορτάζ για το Open. Και Αλέξη Πυρόπουλο στην περιγραφή. Κανονικά. Η προϊστορία του ΠΑΟΚ με το Open είναι καλή, νομίζω. Πέρσι ποιο είχε Βασιλεία. Είχε Βασιλεία και Σπαρτάκ. Δεν είχε και μόνο Σπαρτάκ. Την Μπενφίκα. Εντάξει, καλή. Τι λες, καλή. Δύο στα δύο. Μια χαρά. Τι να κάνει άλλο το κανάλι του Προέδρου. Το κανάλι του Προέδρου. Βγάζει ο ρεπόρτερ φωτιές από το στόμα. Πλησιάζει κιόλας να μεργοποιηθεί όλη τη χρονιά. Έτσι όπως πάμε. Κάπου εκεί πάει η δουλειά. Να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια στο κανάλι του Προέδρου. Δεν ελεύθερα, έχουμε... κανονικά. Κάπου θεωρητικά πάντα θα είναι η εβδομάδα αυτή, η εβδομάδα εξελίξεων στο κομμάτι των τηλεοπτικών, φαντάζομαι. Σε δύο εβδομάδες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ναι. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε επόμενο, το μεθεπόμενο. Δηλαδή άλλες τρεις εβδομάδες. Τα θέματα, η κατάσταση είναι όπως την αφήσαμε την Παρασκευή. Οι ομάδες Super League 2 δεν δέχονται καμία διαπραγμάτευση. Στη Λαμία έχει γίνει χαμός. Στη Λαμία αλλάζει, φεύγει ο Χάβος, έχει φύγει Πανουριάς όλοι. Έχουμε Ελένη. Πάμε ξανά στην Τούμπα. Καλησπέρα και πάλι. Χαίρετε, καλησπέρα. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του Άμπελ Φερέιρα. Μπορεί να μην έδωσε έτσι κάποιο στίγμα με την ενδεκάδα και με τον τρόπο αντιμετώπισης του Άγιαξ, αλλά νομίζω ότι έτσι σε μια γενικότερη ανάγνωση της φιλοσοφίας του είπε πολλά και ωραία ενδιαφέροντα πράγματα. Σίγουρα κρατάω αυτό το ότι θέλω το αστέρι της ομάδας να είναι η ίδια η ομάδα. Ο Άγιαξ είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται στην ομαδικότητα, στη συλλογικότητα. Βεβαίως μια ομάδα που έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο φιλοσοφίας και αυτός ο τρόπος φιλοσοφίας να έχει καθιερώσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οπότε θέλω και εγώ να βρω την ταυτότητα της ομάδας μου για να αντιμετωπίσει και να δημιουργήσει προβλήματα στον αντίπαλο. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να γίνει μέσω ενός παίκτη ή δύο. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ και οι 11 που θα αγωνιστούν, όπως είπε, και οι 7 που θα είναι στον πάγκο, αλλά και όλοι αυτοί που βοήθησαν την ομάδα στο να προετοιμαστεί, να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Όπως είπε, θέλω τα 200% στο γήπεδο, βεβαίως.
και να βρουν κίνητρα. Και κρατάω εκεί την ατάκα του Περέιρα ότι η πρόκληση σε αυτά τα παιχνίδια δεν έρχεται τόσο από τον αντίπαλο, από το όνομα δηλαδή που στην προκειμένη είναι ο Άγιαξ, αλλά είναι περισσότερο τα προσωπικά κίνητρα, αυτή η βιτρίνα τέλος πάντων που υπάρχει σε αυτά τα παιχνίδια, και θα πρέπει ο καθένας να το δει ως μια εσωτερική πρόκληση και να παλέψει και να δώσει τον καλύτερο εαυτό. Σίγουρα θα πρέπει να παλέψουμε για να βρούμε αδυναμίες. Είναι σίγουρα μια καλοκουρδισμένη μηχανή ο Άγιαξ, αλλά υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες και αυτές ακριβώς, είπε ο Φερέιρα, θα πρέπει να βρούμε και να εκμεταλλευτούμε, γιατί το στρατηγικό κομμάτι είναι ένα από τα βασικά μας όπλα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία της μάχης του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, στο στρατηγικό κομμάτι, στη σκακέρα των δύο προπονητών. Πόσο ΠΑΟΚ, πόσο Άμπελ Φερέιρα θα διαβάσει πολύ καλά τον Άγιαξ, ένας Άγιαξ ο οποίος θεωρητικά έχει τον πρώτο λόγο στο ζευγάρι, αλλά το θέμα είναι πόσο ΠΑΟΚ τακτικά, στρατηγικά θα αντιμετωπίσει αυτό το μεγαθύρο που λέγεται Άγιαξ, ο οποίος Άγιαξ, όπως είπε και ο Φερέιρα, μας έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά και γι' αυτό κιόλας έρχεται με όλα του τα αστέρια, ταξιδεύει με όλα του τα αστέρια και γι' αυτό κιόλας θέλει ο Φαντεμπέκ να αγωνιστεί στο ματς με τον ΠΑΟΚ και κατόπιν να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ, γιατί δείχνει ότι μας έχουν διαβάσει καλά, γνωρίζουν τι εστί ΠΑΟΚ και είμαι σίγουρος, είπε ο Φερέιρα, ότι θα αγωνιστούμε την καλύτερη ενδεκάδα. Οπότε γνωρίζει τι έχει απέναντί του, τι θα βρει απέναντί του ο Πορτογάλος και από εκεί και πέρα είναι στο δικό του πλάνο, στη δική του στρατηγική, πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την ομάδα. Δεν έδωσε καθόλου το στίγμα των σκέψεών του για την ενδεκάδα, για το πού προσανατολίζεται. Ακόμη και σε ερώτηση για τον Ελ Καντουρί αρκέστηκε να δηλώσει ότι θα είναι μαζί μας, χωρίς έτσι να σημειώσει αν είναι σε επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Αν όχι, μίλησε για τη σημαντικότητα των παικτών και βεβαίως για την ταυτότητα που θα δώσει στην ομάδα του, που ψάχνει να δώσει στην ομάδα του. Και βεβαίως αυτή η ταυτότητα αλλάζει, τουλάχιστον σε στρατηγικό επίπεδο, αναλόγως τον αντίπαλο. Σίγουρα σημαντικό κομμάτι ήταν και αυτό που είπε με τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί γνωρίστηκαν βεβαίως οι δύο άνδρες, με τον Ιβάν Σαββίδη αναφέρομαι βεβαίως, γιατί με τον Γιώργο είχε προηγηθεί η γνωριμία στην Ολλανδία. Τα είπαν οι δυο τους στο ξενοδοχείο. Μίλησε με άκρα σκολακευτικά λόγια για τον σουράνδρα του ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι είναι ένας γεννημένος νικητής, ένας άνθρωπος με όραμα και φιλοδοξία, και εγώ τρέφομαι από τη δική του φιλοδοξία. Ξεκινάω μια νέα σελίδα στην καριέρα μου. Γνωρίζω που ήρθα, γνωρίζω τι εστί ΠΑΟΚ, την ιστορία του ΠΑΟΚ και θέλω να γίνω μέλος αυτής της ιστορίας και βλέπω τον εαυτό μου μέσα στα όνειρα του ΠΑΟΚ. Ναι, νομίζω ότι γενικά έδωσε το στίγμα του Φερέιρα. Απέφυγε βέβαια να μιλήσει για άλλα πράγματα, αλλά απόλυτα κατανοητό, αυτό λέγαμε και πριν. Και αυτός και ο Πέλκας εστίασαν στο αυριανό. Δηλαδή και ο Πέλκας πολλές φορές είπε ότι δεν θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο. Ναι, και νομίζω ότι έχει μεγάλη βάση αυτό. Αυτό που λες, αγάπη, ότι θα υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες που θα πρέπει να προσέξουμε και ενδεχομένως μπορεί τώρα να σας δώσω μια λεπτομέρεια που θα είναι αύριο σημαντική για το παιχνίδι. Δείχνοντας αυτό ακριβώς που λες και εσύ, ότι κλειστά χαρτιά μέχρι τέλους, γιατί οποιαδήποτε λεπτομέρεια την οποία θέλουμε να εκμεταλλευτούμε, ιδίως σε τέτοια παιχνίδια, δεν θέλουμε να βγει προς τα έξω, δεν θέλουμε να διαρρεύσει. Και προφανώς κανείς από τους δύο δεν ήθελε να σχολιάσει και τη σημερινή κλήρωση. Ακόμη πιο κατανοητό αυτό, γιατί εντάξει, για την ομάδα δεν είναι καλό νομίζω να μπει στο μυαλό κάτι τέτοιο. Το είπε κιόλας ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθα στον ΠΑΟΚ, βλέπω μόνο το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και στην ουσία αυτή ήταν και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με φόντο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Γιατί ο στόχος είναι ένας και βεβαίως είναι η είσοδος στους ομίλους του Champions League. Ναι, απόλυτα κατανοητό. Ωραία. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο απόγευμα, στη συνέντευξη τύπου των Ολλανδών και στην προπόνηση. Οπότε, καλή συνέχεια και σε σένα. Καλή συνέχεια. Θα σε δούμε από κοντά και το απόγευμα. Φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Υπάρχει συνέντευξη τύπου του Άγιαξ. 9 η ώρα υπάρχει λογικά σήμερα η ταινία για το αέτο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Νομίζω μια καλή πρόγευση για την αυριανή πολύ πολύ σπουδαία ημέρα. Μείνετε στο Λίμπερο, ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Από εμάς καλό μεσημέρι.